Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους λοιπόν. Εδώ είμαστε για ακόμα μία φορά, για ακόμα ένα live, για ακόμα μία φοβερή εκπομπή. Σήμερα, όπως μπορείτε να δείτε, ο Αποστόλης ο Φλιάκος δεν είναι μαζί σας. Δεν πειράζει όμως, του ευχόμαστε ένα όμορφο τριήμερο και θα είμαστε παρέα για να δούμε, για να καλύψουμε, για να πούμε όλα τα αποτελέσματα στη Super League 2 και στη Γάμα Εθνική. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ ωραία μάτς και αυτή την αγωνιστική, μια και ξεκινάνε πλέον και τα play-off στη Super League 2, να το πούμε και αυτό, και τα play-out, τα οποία θα πούμε και στην πορεία τους ομίλους. Καλησπέρα λοιπόν σε όλα τα παιδιά, σε όλη την Ελλάδα που μας παρακολουθεί σήμερα. Ήδη λοιπόν έχουμε διάφορα παιχνίδια τα οποία έγιναν και χθες στη Γάμα Εθνική. Στη Super League 2 έχουμε και σήμερα την πρώτη αγωνιστική, όπως είπαμε, στα play-off και τα play-out, τα οποία θα τα σχολιάσουμε στην πορεία. Ο Τόνης Φουλιάκος, όχι φίλε Τόνη, έχει πάει διακοπούλες, έχει φύγει τριήμερο, του δώσαμε άδεια, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά, οπότε θα καλύψουμε μαζί σήμερα τα παιχνίδια της Γάμα Εθνικής και της Super League 2. Να δείξω μια γρήγορη μέχρι στιγμής τι έχουμε στη Γάμα Εθνική, γιατί έχουμε διάφορα έτσι πράγματα και έχουν γίνει κάποια μάτς. Λοιπόν, τώρα όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε φτιάξει αυτό το γράφημα με τους ομίλους της Γάμα Εθνικής, αναλυτικότατα με τα παιχνίδια τα οποία είναι να διεξαχθούν σήμερα. Με κόκκινο είναι τα παιχνίδια τα οποία έχουν ολοκληρωθεί. Κάποια μάτς έγιναν χτες, κάποια έγιναν και σήμερα νωρίτερα πριν ξεκινήσουμε εμείς την εκπομπή μας. Οπότε γι' αυτό σας λέω ότι σήμερα τα μάτς αυτά είναι με κόκκινο, αυτά που έχουν λήξει, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Και έλεγα λοιπόν να τα διαβάσουμε και μία φορά. Στον πρώτο όμιλο έχουμε το Ποσειδώνα Μηχανιώνας με τη Βέρεια, που χτες έληξε το παιχνίδι του ισόπαλο στο 0-0. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το μάτς έγινε χτες. Από εκεί και πέρα σήμερα έχουμε Άρης Πετινού Απόλλων Παραλιμνίου, Αετός Βαρβάρας Νίκη Ευκαρπίας, Αναγέννηση Επανομής Χανιώτης, Νέστος Χρυσούπολης Μέγας Αλέξανδρος, Πανθρατικός Θερμαϊκός, Πάο Κριστόνης Άρης Αβάτου, Δόξα Δράμας Καβάλα και φυσικά το Κεραυνός Αγγελοχωρίου Ωρέτης Ορεστιάδας, που έχει λήξει 0-3 άνευ αγώνος αυτό το παιχνίδι, το οποίο έγινε χτες, το οποίο δεν έγινε καν, συγγνώμη. Στο δεύτερο όμιλο, μόλις πριν από λίγα λεπτά, η Ζάκυνθος πήρε μια επική νίκη μέσα στη Θεία Λακατσικά, με ανατροπή παρακαλώ, 2-3 στο 90, πολύ σημαντική νίκη αυτή για τη Θεία Λακατσικά, η οποία κατάφερε, για τη Ζάκυνθο, μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη λοιπόν παιδιά. Τρίκαλα Λευκή είναι στο 1-0 αυτή τη στιγμή στο ημίχρονο, το οποίο μας ξεκίνησε στις 2 και τώρα είναι στο ημίχρονο. Βατανιακός σας πρώτος, Αναγέννηση Άρτας Καστοριά, Κιλελέρε Ορδαϊκός, Νέα Αρτάκη Γάς Βορώνος, Πιερικός Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, είναι τα μάτς στο δεύτερο όμιλο, τα οποία θα διεξαχθούν σήμερα, ενώ Μαγνησιακός Αστέρας Πετρητή και Αστέρας Σταυρού Φίκη Τρικάλων έχουν καταχωρηθεί υπέρ της του Πετρητή και υπέρ του Αστέρα Σταυρού με 3-0 άνευ αγώνος. Στον τρίτο όμιλο, ενώ να καλησπερίσω και τον Αποστόλη Φλιάκο, ο οποίος μας παρακολουθεί από το δημοτικό στάδιο εκεί στο Μάστο Σναβίθου, εκεί για το Πανεγιάλιος Μαρκό. Έχουμε λοιπόν κάποια μάτια τα οποία έγιναν και στον τρίτο όμιλο. Αόπιλίου Κοϊάλισσος 2-0, Ελλάς Σύρου Μεσολόγγι 6-0, Ρόδος Αστέρας Βάρης 0-0 και Πάο Βάρδας Αέρα Φάντου 1-1, τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη το Πανελευσυνιακός Μύκονος στο 0-2, το Βίζαντα Μεγάλων με την Ερμιονίδα, το οποίο είναι στο 0, το οποίο αναμένεται και αυτό να ξεκινήσει τώρα. Θεία Λαραφίνας Κόρινθος, ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι το Θεία Λαραφίνας Κόρινθος, νομίζω το μεγάλο ντέρμπι ίσως του τρίτου ομίλου σήμερα. Παναγιάλεος Μαρκό και Παναργιακός Εράνη Φιλιατρών. Και στο τέταρτο όμιλο έχουμε το μάτς που έγινε χθες, Αστρόμητος Πειραιά Ηλυσιακός 0-5, και σήμερα έχουμε Άγιος Νικόλαος Εθνικός, Αλμυρός Γαζίου Αγία Παρασκευή, Ατσαλένιος Ερμής Ζωνιανών, Επισκοπή Άρης Πετρούπολης, Πανιώνιος Απόλλων Σμύρνης, ωραίο παιχνίδι αυτό. Πέρα Μαϊκός Προοδευτική, Φωστήρας Ελοπιακός και Χαϊδάρη ΑΟΗ Πάτου είναι τα παιχνίδια τα οποία
θα διεξαχθούν σήμερα για τον τέταρτο όμιλο. Συνεχίζουμε να ανεβαίνουμε, βλέπω ήδη η παρέα είναι αρκετά ανεβασμένη. Αυτά λοιπόν προς το παρόν για την Γάμα Εθνική. Να πάω μία και στη Super League 2 λίγο στα γρήγορα, μιας και εκεί έχουμε κάποια παιχνίδια. Εκεί λοιπόν σήμερα Αιωλικός Ηρακλής, Ιωνικός Χανιά. Να πω ότι πλέον στη Super League 2 έχουμε το σύστημα με τα play-off και τα play-out, μιας και είναι 5 ομάδες από τον Βορρά και 5 από τον Νότο που είναι στα play-off και κάθε φορά κάποια έχει ρεπό. Και οι υπόλοιπες συγκροτούν τις ομάδες των play-out. Έχουμε λοιπόν το Αιωλικός Ηρακλής, Ιωνικός Χανιά, Κοζάνη Αναγέννηση Καρδίτσας, Μακεδονικός Λεβαδιακός και Νίκη Βόλου Λάρισα. Ωραία παιχνίδια αυτά. Δύο μάτς λοιπόν για τα play-off στο Βορρά βλέπω. Και Παναχαϊκή Γιούχτας, Παναθηναϊκός Β' Διαγόρας, Ολυμπιακός Β και Καμπανιακός ΠΑΟΚ Β είναι τα τρία μάτς τα οποία είναι... έχουν αναβληθεί για σήμερα, μιας και πολλοί παίκτες των Ολυμπιακού ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού είναι σε κάποιες μικρές εθνικές, οπότε για αυτό το λόγο δεν θα διεξαχθούν τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Πάρα πολύ ωραία μάτς και αναμένουμε και σήμερα. Νομίζω έχω ξεχωρίσει, ειδικά θα έλεγα ότι έχω ξεχωρίσει πάρα πολύ το Κόρινθος Θύελλα Ραφίνας. Το Θύελλα Ραφίνας Κόρινθος μάλλον. Ενώ ήδη η Super League 2 έχει ξεκινήσει όπως μπορείτε να δείτε. Κάποια πρώτα παιχνίδια και ο Μακεδονικός βλέπω το μάτς ξεκίνησαν και στη Νίκαια. Αλλά και στη Γάμα Εθνική σιγά σιγά θα έχουμε σέντρα στους αγώνες μας. Όπως έλεγα λοιπόν, το Θύελλα Ραφίνας Κόρινθος είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι στον τρίτο όμιλο. Από εκεί πέρα μου αρέσει πάρα πολύ και το παιχνίδι μεταξύ του... ποιο ήθελα να πω, μεταξύ Νέα Αρτάκη και Γάς Βορώνος, πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι αυτό παιδιά, στο δεύτερο όμιλο θα γίνει πραγματικά χαμός. Οπότε πάμε σιγά σιγά να ανεβαίνουμε, να κάνουμε το like μας, να κάνουμε την εγγραφή μας και σε πάρα πολύ λίγο θα αρχίσουμε να δίνουμε και τα πρώτα σκορ, γιατί ξέρετε ότι πάντα σε αυτά τα live, στις Γάμα Εθνικής και στη Super League 2, τα γκολ μπαίνουν βροχή και μπαίνουν και πάρα πολύ νωρίς. Οπότε για αυτό το λόγο να είστε συντονισμένοι και να κάνετε like και εγγραφή σας. Η ΑΕΚ Β, φίλη μου Ελένη, έχει ρεπό, είναι νομίζω στα play-off αν δεν κάνω λάθος, στη Super League 2. Και επειδή είναι 5 οι ομάδες, έχει το ρεπό της αυτή την αγωνιστική. Στην πορεία του live θα πούμε φυσικά και αναλυτικά και βαθμολογίες στους ομίλους της Γάμα Εθνικής, εννοείται αυτό. Αλλά στη Super League 2 να τα πούμε λίγο γρήγορα τώρα. Έχουμε όπως είπα και πριν δύο ομίλους, το Βόρειο και το Νότιο, τον Α και το Β πείτε τον όπως θέλετε, και κάθε μεγάλος όμιλος χωρίζεται σε δύο υποομίλους, τον όμιλο των play-off και τον όμιλο των play-out. Να δείχνω και λίγο Super League 2, μην δείχνω Γάμα Εθνική όταν μιλάω για Super League 2. Λοιπόν, στην Super League 2, στον Βόρειο να το πούμε όμιλο, βρίσκεται ο Λεβαδιακός, η Λάρισα, ο Μακεδονικός, η Νίκη Βόλου και η ΑΕΚ Β. Η ΑΕΚ Β έχει ρεπό σήμερα, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν αγωνίζεται. Ενώ ο Λεβαδιακός μόλις τώρα ανοίγει το σκορ μέσα στο Μακεδονικό, να το πρώτο γκολ που περιμέναμε. Ενώ στο γκρουπ υποβιβασμού στον πρώτο όμιλο έχουμε Καρδίτσα, Ηρακλή, ΠΑΟΚ Β, Κοζάνη, Καμπανιακό και Αιωλικό. Στο νότιο όμιλο έχουμε στα play-off Καλλιθέα, Χανιά, Καλαμάτα, Ιωνικό και Ηλιούπολη. Ενώ να πω ότι αύριο έχουμε Καλλιθέα, Ηλιούπολη, σου διεξάγεται στο Super League 2. Ενώ στο group του υποβιβασμού στον δεύτερο όμιλο έχουμε Διαγόρα, Εγάλεο, Παναχαϊκή, Γιούχτα, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Β. Οπότε όπως είπα και πριν, κάποια παιχνίδια δεν διεξάγονται σήμερα λόγω αναβολής, τα οποία... γιατί κάποιες ομάδες ο Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ Β έχουν παίκτες σε μικρές εθνικές. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν έχουμε αυτά τα παιχνίδια. Ενώ έχουμε σιγά σιγά αρχίζουν λοιπόν και μπαίνουν και τα πρώτα γκολ. Έχουμε γκολ στο γήπεδο νομίζω του Νέστου, ο οποίος Νέστος ανοίγει το σκορ στο τρίτο λεπτό απέναντι στο Μέγα Αλέξανδρο. Αλλάζουμε και τα σκορ. Νέστος λοιπόν προηγείται μόλις το τρίτο λεπτό με τον Σέα,
να ανοίγει το σκορ. Μόλις το 3 λοιπόν έχουμε το πρώτο τέρμα στη γάμα εθνική παιδιά. Στον πρώτο όμιλο με τον Έστω Χρυσούπολης να ανοίγει λοιπόν το σκορ πάρα πολύ νωρίς. Πέναλτι για την επισκοπή βλέπω εδώ λέει ο Βασίλης. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, για να δούμε τι ισχύει. Για να δούμε αν έχουμε και κάποιο άλλο τέρμα εν τω μεταξύ. Γιατί ξαναλέω ότι στη γάμα εθνική παιδιά τα γκολ μπορούν να μπουν από το πουθενά. Το έχετε νομίζω και διαπιστώσει και εσείς πάρα πολύ καλά που είστε οι φανατικοί και μπαίνετε και μας στηρίζετε σταθερά. 1-0 λοιπόν ο Νέστος με τον Σέα στο τρίτο λεπτό. Ήδη εδώ έχουμε δύο παιχνίδια τα οποία, ένα παιχνίδι μάλλον που έχει γίνει χτες με τον Ποσειδώνα και τη Βέρεια. Και το μάτς που καταχωρήθηκε υπέρ του Ορέστη Ορεστιάδας φυσικά. Αλλά ξαναλέω ότι τα μάτς παραμένουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι είναι ένα-δύο παιχνίδια τα οποία ξεχωρίζουν. Δηλαδή σίγουρα ξεχωρίζω, όπως είπα και πριν, το Αρτάκι Γας Βορόνος. Νομίζω θα γίνει ματσάρα εκεί πέρα. Και θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν κάποια γκέλα πιθανή γκέλα του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου στην έδρα του Πιερικού. Και σίγουρα και το μάτς στη Ραφίνα απέναντι στην Κόρινθο. Είναι κάτι σημαντικό. Εδώ ο Βασίλης μας λέει ότι η Επισκοπή άνοιξε το σκορ. Το κρατάω φίλε Βασίλη, περιμένω να το επιβεβαιώσω από το εδώ από τις πηγές μου. Ενώ έχουμε γκολ και πάλι στη Super League 2 με τον Ιωνικό αυτή τη φορά να ανοίγει το σκορ απέναντι στα Χανιά. Πάρα πολύ νωρίς και εδώ έχουμε γκολ λοιπόν στη Super League 2. Ξαναλέω, έχουμε 5 μάτς σήμερα για τη Super League 2. Ένα διεξάγεται αύριο, το Καλυθέα Ηλιούπολη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε και ένα μάτς αύριο. Ναι, τώρα ήρθε και η επιβεβαίωση. 1-0 η επισκοπή των Άρη Πετρούπολης με τον γκολ του Μπάρο. Σωστός ο φίλος μας ο Τόνι. Οπότε αβάζουμε και εκεί το σκορ. Ενώ να πω ότι ναι, έχετε δίκιο παιδιά. Έχετε δίκιο παιδιά γι' αυτό. Η Ρόδος όντως ιτήθηκε. Συγγνώμη γι' αυτό, το διορθώνω αμέσως. 0-2 είχε έρθει το σκορ στη Ρόδο. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Καταλαβαίνετε είναι πολλά τα παιχνίδια και εμείς θέλουμε να είμαστε ακριβείς σε όλα. Ενώ έχουμε τελικό και στη Μύκονο, η οποία Μύκονος έκανε το 2-0 στο τέλος και κλείδωσε την νίκη απέναντι στον Πανελευσυνιακό. Οπότε έχουμε άλλο ένα τελικό. Επιστρέφουμε λοιπόν στη γάμα εθνική. Και έχουμε και γκολ από ό,τι βλέπω και στη Ραφίνα. Να το μάτς που λέγαμε ότι μπορεί να δώσει πολλά. Γκολ λοιπόν και στη Ραφίνα. Με την Θίελα, την τοπική ομάδα, να ανοίγει το σκορ απέναντι στην Κόρινθο, η οποία νομίζω ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι έχει τα δικά της προβλήματα, τα δικά της θέματα, τα διοικητικά, κυρίως τα εξωαγωνιστικά. Κατά τα άλλα είναι μια ομάδα που έχει πάει καλά φέτος. Ναι, στην Ελευσίνα έπαιζε, εγώ άλλο είπα. Μπορεί να είπα και κάτι άλλο, συγγνώμη γι' αυτό. Πανελευσυνιακός λοιπόν Μύκονος 0-2, έχουμε άλλο ένα τελικό στον τρίτο όμιλο της γάμα εθνικής. Και προς το παρόν έχουμε και γκολ στη Θίελα, έβαλε γκολ και η Επισκοπή που μας είπανε τα παιδιά προηγουμένως. Τα Τρίκαλα προηγούνται στο ημίχρονο της Λευκύμης ξαναλέω, τώρα σιγά σιγά ξεκινάει και το δεύτερο μέρος εκεί. Οπότε αναμένουμε πάρα πολύ ωραία παιχνίδια παιδιά. Ξέρετε, εμείς θα συντονίζουμε λίγο εδώ, αλλά πάντα όποια πληροφορία έχετε να μας την λέτε, να την γράφουμε και εμείς που μπορεί να μας ξεφύγουνε. Οπότε να τα αναφέρετε όλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε δυναμικά την πορεία μας. Βλέπω εδώ μου λέει ο Εθνικός προηγείται μέσα στην Κρήτη του Αγίου Νικολάου. 0-1 λοιπόν ο Εθνικός. Και αυτός γρήγορα κάνει το 0-1. Και
Παίρνει προβάδισμα λοιπόν και ο Εθνικός αρκετά νωρίς. Λοιπόν, έχουμε σκορ λοιπόν ήδη σε κάποια παιχνίδια και στον τέταρτο όμιλο. Ήδη σε δύο παιχνίδια. Στο δεύτερο όμιλο δεν βλέπω κίνηση, να είμαι ειλικρινής. Πέρα από τα μάτς που ξεκίνησαν τρεις, δεν έχουμε κάποιο γκολ σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Να πω επίσης, επειδή εντάξει σίγουρα εδώ ασχολούμαστε με Super League 2 και Γάμα Εθνική, ενώ ο Ιωνικός διπλασιάζει τα τέρματά του. Διπλασιάζει τα τέρματά του ο Ιωνικός μέσα στην έδρα του απέναντι στα Χανιά. Γενικώς ο Ιωνικός νομίζω ότι δεν ξεκίνησε πάρα πολύ καλά τη χρονιά. Είχε τα δικά του θέματα. Παρ' όλα αυτά, σιγά σιγά τον βλέπω να έχει ανέβει. Και προηγείται με δύο γκολ διαφορά ήδη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι βάζει πλώρη για ένα αρκετά θετικό αποτέλεσμα. Άμα τα Χανιά δεν κάνουν κάποια ανατροπή. Και γενικώς νομίζω ότι θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και με αυτό το νέο format στη Super League 2, να ξέρετε. Με το έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Να πω ότι για το Λεβαδιακό έχει σκοράρει ο τριαντάφυλλος Τσάπρας τον γκολ απέναντι στο Μακεδονικό. Να το πω αυτό. Έτσι πρέπει. Για τον Ιωνικό το πρώτο γκολ το πέτυχε ο Σαλαζάρ, ενώ περιμένουμε ενημέρωση για το δεύτερο. Οπότε έχουμε και εδώ λοιπόν δεύτερο γκολ για τον Ιωνικό. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, με το γκολ που πέτυχε η ομάδα της Νίκαιας, βάζει γερές βάσεις νίκης από πάρα πολύ νωρίς. Για να δούμε τι άλλο θέλουμε να δούμε. Επίσης να πω, ξαναλέω, πήγα να πω κάτι, εμείς εδώ ασχολούμαστε με Super League 2 και Γάμα Εθνική, εννοείται, παρόλα αυτά στηρίζουμε και την εθνική ομάδα, έτσι, πάντα. Οπότε μετά το live, θα έχουμε, μετά το live λίγο πιο μετά θα έχουμε το βίντεο για τα προγνωστικά με τη Γεωργία. Οπότε να είστε συντονισμένοι και γιατί πιο μετά έχουμε αυτό το συγκεκριμένο live. Αυτό το συγκεκριμένο βίντεο, συγγνώμη. Πού είναι το live για Ελληνική Βόλου. Εδώ φίλε μου, μην αγχώνεσαι. Εδώ θα πούμε οποιοδήποτε εξέλιξη, οποιοδήποτε goal θα το αναφέρουμε εδώ. Μην αγχώνεστε. Εννοείται. Γιατί πάντα σε συνεργασία με εσάς, ο καθένας όποια πληροφορία έχει, όποιο σκορ έχει, το γράφει στο chat, να τα βλέπουμε όλα, να τα συντονίζουμε όλα και να τα καταγράφουμε όλα σωστά. Να πω ότι ο Εθνικός έχει σκοράρει με το Γεωργούση στο 7ο λεπτό. Αυτός έχει πετύχει τον γκολ του Εθνικού και του έχει δώσει το προβάδισμα μέχρι στιγμής. Με το Γεωργούση, ενώ όπως είπαμε και πριν, η Επισκοπή έχει προηγηθεί με το πέναλτι του Μπάρο. Ξαναβάζουμε λοιπόν Γάμα Εθνική. Εδώ λοιπόν όλα τα μάτς συντονισμένα. Πιστεύω ότι η Εθνική θα είναι στο Euro. Μακάρι Τόνι, μακάρι παιδιά, θέλω και τις δικές σας προβλέψεις για το Euro και αν θα πάμε. Ελπίζουμε στο να φτάσουμε στη μεγάλη αυτή διοργάνωση. Παιδιά, δεν χρειάζεται να τσακώνεστε και στο chat, όλα καλά. Ο καθένας να κοιτάει την ομάδα του, παρακαλώ πολύ, όχι τσακωμή, ήρεμες καταστάσεις θέλω. Έχουμε λοιπόν, δεν έχουμε κάποιο άλλο goal στη Super League 2, είδαμε πολλά μαζεμένα είναι η αλήθεια. Τώρα, βλέπω εδώ ότι ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου τελικά ανοίγει το σκορ με το Γιαλαμίδη στο 12, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου λοιπόν. Βάζει πλώρη για να διατηρήσει το κεφάλι στην κατηγορία, στο δεύτερο όμιλο μάλλον. Οπότε προηγείται αρκετά νωρίς και αυτός με το Γιαλαμίδη. Μπράβο Τόνι. Ο Πιερικός αυτή τη στιγμή βρέθηκε πίσω στο σκορ. Παρ' όλα αυτά είναι μια ομάδα που έχει δείξει φέτος αξιόλογα στοιχεία και μπορεί να κάνει έτσι ανατροπή. Θα δούμε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Για το τι μέλη γενέστε. Από εκεί και πέρα έχουμε φτάσει περίπου στο 15, στο 16 στα παιχνίδια μας. Το μάτς του Ηρακλή με τον Αιωλικό άρχισε λίγο να ξεκινήσει στη Super League 2. Οπότε πήγε λίγο πιο μετά.
Κατά τα άλλα, εσείς συνεχίστε να κάνετε like και εγγραφή. Κοντεύουμε τα 200 άτομα. Θέλω πάρα πολλές εγγραφές να βλέπω να κάνουμε. Όσοι μπαίνετε και πρώτη φορά στο κανάλι, για να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε τακτικά κάθε Κυριακή και όποτε έχει αγωνιστική στη Γάμα Εθνική και τη Super League 2. Παρακαλώ πάρα πολύ να είστε συντονισμένοι και να μας στηρίξετε άμα σας αρέσει και φυσικά η εκπομπή μας, η καθιερωμένη πλέον εκπομπή για τη Super League 2 και τη Γάμα Εθνική. Λοιπόν, προς το παρόν δεν βλέπω κάποιο άλλο τέρμα. Στον πρώτο όμιλο πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει μια απόλυτη ησυχία. Μπήκε ένα γρήγορο γκολ από τον Έστω. Μετά όλα τα υπόλοιπα μάτς δεν υπάρχει κάποιο τέρμα. Υπάρχει δηλαδή αυτό που είπα, η απόλυτη ησυχία. Οπότε αναμένουμε εκεί κάποια εξέλιξη. Σίγουρα τα βλέμματα πάνε και στο δεύτερο όμιλο, στο μεγάλο μάτς, το Αρτάκι Σβογάς Βορόνος. Πολύ μεγάλο παιχνίδι και αυτό, υπενθυμίζω. Και γενικώς ξαναλέω ότι θέλω να βλέπω και από σας τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ο Ηρακλής πράγματι, φίλε Παντελή, ανοίγει το σκορ. 0-1, προηγείται μέσα στον αιωλικό. 0-1 ο Ηρακλής, αρκετά νωρίς και αυτός. Γενικώς βλέπω πάρα πολλά γκολ στο Super League 2 μέχρι στιγμής, ενώ τα μάτς είναι πολύ πιο λίγα σε σχέση με τη Γάμα Εθνική. Πιο πολλές εξελίξεις παρατηρώ στη Super League 2, να πω την αλήθεια. Οπότε έχουμε λοιπόν γκολ για τον Ηρακλή, ο οποίος ανοίγει το σκορ νωρίς. Σε λίγο θα πούμε και το σκόρερ του Ηρακλή, ενώ χρωστάω και ένα σκόρερ από πλευράς Ιωνικού, να πω την αλήθεια. Δεν τον ανέφερα προηγουμένως, τον χρωστάω ακόμα. Αν τον βρω και θα σας τον πω και το σκόρερ του Ιωνικού του δεύτερου γκολ. Ενώ η προοδευτική πράγματι ανοίγει το σκορ με το Γαβρά στο 13, η προοδευτική παίρνει κεφάλι μέσα στο πέραμα, κάνει το 0-1 με το Γαβρά, όπως σας είπα και προηγουμένως. Στο 13ο λεπτό ο Ιωνικός έχει πετύχει το δεύτερο γκολ του με τον Ούγκο Σόουζα, αυτός είναι ο σκόρερ του Λεβαδιακού. Ενώ περιμένω να δω τι θα γίνει και με τον Ηρακλή για να σας πούμε και εκεί το σκόρερ εντός ολίγων λεπτών. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν και τον γκολ της προοδευτικής στη Γάμα Εθνική. Ξαναεπιστρέφουμε εδώ. 0-1 στο πέραμα. Παιδιά, δεν ξέρω αν υπάρχουν site, δεν ξέρω τι υπάρχει. Εμείς εδώ κάνουμε την εκπομπή μας. Μεταφέρουμε όλα τα σκορ πάντα. Και ο Αλμυρός Γαζίου, πράγματι φίλε Τόνι, ο Τόνι φοβερός, πολύ πιο γρήγορος, πολύ πιο έτσι, πάντα εδώ γρήγορος. Ανοίγει λοιπόν και ο Αλμυρός Γαζίου την Αγία Παρασκευή, ανοίγει το σκόρ επί της Αγίας Παρασκευής 1-0. Αλμυρός και Αγία Παρασκευή έχουν προηγούμενα από πέρσι, θυμίζω, που είχαν να πιούμε και λίγο νερό. Είχαν κοντραριστεί και πέρσι στη Γάμα Εθνική στον ίδιο όμιλο. Την ώρα που η προοδευτική δεν σταματάει καθόλου και βάζει γκολ κι άλλο, κάνει το 0-2 η προοδευτική. 0-2, ενώ Λάρισα, σε είδα και λαχτάρισα, η Βυσσινή Θύελλα, Σούζα Ταλογάκη, ανοίγει και αυτή το σκορ μέσα στη νίκη Βόλου. Εντάξει, ένα τοπικό ντέρμπι θα λέγαμε κάπως, Λάρισα εναντίον Βόλος. Έχουμε λοιπόν άλλο ένα τέρμα στη Super League 2, χάρη στον γκολ που πέτυχε η Λάρισα. Θα πούμε και σκόρερ εννοείται σε λίγο. Και άλλο γκολ στη Super League 2, πραγματικός χαμός γίνεται σήμερα στη Super League 2, δεν σταματάμε να λέμε για γκολ. Ο Τσακίρης είναι ο σκόρερ της προοδευτικής, να πούμε, για το δεύτερο γκολ, ενώ για τον Αλμυρό έχει σκοράρει ο Κέρι στο 15. Έχει πετύχει λοιπόν αυτό το τέρμα. Είπαμε για τον Εθνικό Νέο Κεραμιδιού. Η Καβάλα! Καβάλα και φύγαμε για άλλα. Η Καβάλα λοιπόν προηγείται και αυτή μέσα στη δοξαδρά μας. Εντάξει, δεν νομίζω ότι κάνει σε κάποιους ιδιαίτερη εντύπωση αυτό. Το ότι η Καβάλα προηγείται μέσα στη δράμα. Κακά τα ψέματα, η δοξαδρά μας
δεν είναι πλέον στα πολύ πάνω της. Και νομίζω ότι και εσείς το περιμένατε. Αυτό δηλαδή είναι ένα σκορ το οποίο δεν μας εντυπωσιάζει. Καβάλα, νομίζω πάει για άνοδο, ξεκάθαρα τα πράγματα. Απόλυτο φαβορί. Για να δω εδώ. Τίποτα άλλο. Στο δεύτερο όμιλο δεν παρατηρώ κίνηση. Ιδιαίτερη. Έβαλε ένα γκολ ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Και από εκεί και πέρα ησυχία. Καλησπέρα στον Παντελή ξανά, στον Δημήτρη. Ο Τόνι ο φίλος μας φυσικά εδώ. Θέλω να φτάσουμε και τα 100 like παρακαλώ πολύ. Είμαστε στα γύρω στα 50. Θέλω να τα κάνουμε 100. Και πάμε full για 300 άτομα. Δεν σταματάμε καθόλου. Συνεχίζουμε δυναμικά. Χωρίς σταματημό. Να πω ότι η Γάμα Εθνική ολοκληρώνεται σε περίπου ένα μήνα. Νομίζω μετά θα έχουμε κάτι μπαράζανο. Κάτι θα έχουμε πάλι. Έχουμε ακόμα λίγες αγωνιστικές και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, παιδιά, από την ερχόμενη εβδομάδα τα μάτς θα διεξάγονται στις 4 η ώρα και όχι στις 3 όπως είναι μέχρι αυτή τη βδομάδα. Αν δεν κάνω λάθος, την άλλη εβδομάδα πάνε, από την άλλη εβδομάδα μάλλον μέχρι το φινάλε, πάνε στις 4 το απόγευμα για τα μάτς και όχι στις 3. Αν δεν κάνω ξαναλέω λάθος, υπάρχει και αυτή η αλλαγή σε εισαγωγικά στο πρόγραμμα. Λοιπόν, Super League 2 δεν βλέπω να έχουμε κάποιο τέρμα. Φυσικά να πω ότι στο ημίχρονο θα διαβάσουμε και αναλυτικά βαθμολογίες και τα πάντα. Θα δώσουμε πολύ υλικό στα ημίχρονα των παιχνιδιών. Ενώ μας έρχεται και μια πληροφορία η οποία... Ω! Αγία Παρασκευή! 1-1! 1-1 η Αγία! Με το Δημητρούλα, Δημήτρουλα, 1-1, γκολ, άμεση απάντηση της Αγίας. Θέλω να πω ότι μας έρχεται και μια πληροφορία ότι η Μύκονος έχει κερδίσει 3-0 και όχι 2-0. Τώρα έρχεται αυτή η πληροφορία με σκόρερ τον Μουρίκη στο τέλος, στο 90-2, 3-0 κατοχυρώνει το σκορ στην Μύκονο. Και όχι 2. Ο Δημήτρουλας, παιδιά, 1-1 για την Αγία. Η Αγία Παρασκευή, η οποία όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερε φέτος. Και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα αποχαιρετήσει την κατηγορία. Οπότε περιμένουμε να δούμε και τι άλλο θα συμβεί. Στη Super League 2 υπάρχει μια έτσι πιο παύση. Μετά από τα γκολ τα μαζεμένα τώρα δεν βλέπω πολλά. Για να δούμε. Η Καβάλα, όπως είπαμε, έχει ανοίξει το σκορ. Τα Τρίκαλα κρατάνε έναντι της Λευκύμης. Βέβαια το σκορ είναι λίγο εύθραυστο. Και παραμένει το σκορ στο 1-0 εκεί. Και περιμένουμε να δούμε κάποια άλλη εξέλιξη. Ξαναλέω, η Αγία Παρασκευή έχει ισοφαρίσει. Τον Αλμυρό, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ο σκόρερ του Ηρακλή είναι ο Κούστα, επειδή τον χρώσταγα. Ενώ της Λάρισας, όπως έγραψε και ένας φίλος, είναι ο Πεντρόζο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο που το έγραψε το Στέλιο. Για την πληροφορία. Για το σκορ. Για να δούμε τι άλλο έχουμε. Ξαναλέω εδώ. Εράνι Φιλιατρών μέσα στο Άργος. Απίστευτο 0-1. Ω, με τον Γκεβόρη. Να και κάτι που δεν περίμενα. Εράνι Φιλιατρών μέσα στο Άργος. Μπράβο, δεν το περίμενα αυτό καθόλου, μπορώ να πω. Εντάξει, υπάρχει δρόμος ακόμα, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο περιμέναμε. Βρε την Εράνι Φιλιατρών. Ανέλπιστο αυτό.
Ομολογώ, δεν το περίμενα ιδιαίτερα. Παρ' όλα αυτά, η Εράν καταφέρνει και προηγείται μέσα στο Άργος. Κάνει το 0-1 με τον Γκεβόρη, όπως σας είπα προηγουμένως. Γιατί θυμίζω ότι ο Παναργιακός είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Όπως σας είπα, είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Και άμα χάσει σήμερα, ο νικητής του Ραφίνα Κόρινθος θα βάλει φωτιά στη βαθμολογία. Η Εράν, η οποία είναι τρίτη από το τέλος με 18 βαθμούς. Αυτό κι αν ήταν έκπληξη. Ενώ το Κιλελέρ, προηγείται του Εορδαϊκού με τον Κατσαμάγκα. Στο 22ο λεπτό το Κιλελέρ. Να που λέγαμε ότι δεν έχουμε εξέλιξη στο δεύτερο όμιλο. Να το Κιλελέρ που μας δίνει αυτή την εξέλιξη. Και προηγείται χάρη στον γκολ του Κατσαμάγκα. Στο 22ο λεπτό ανοίγει το σκορ και το Κιλελέρ. Λοιπόν, πάμε δυναμικά. Συνεχίζουμε χωρίς σταματημό. Πάμε να φτάσουμε τα 300 άτομα. Like και εγγραφή. Θέλω φουλ να δω 300 άτομα στην παρέα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Κάντε κοινοποίηση το live. Πείτε σε φίλους σας να μπουν που τους αρέσουν τα πρωταθλήματα αυτά. Να μεγαλώσει κι άλλο αυτή η αγνή παρέα, όπως την ονομάζω εγώ. Γιατί έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Και σίγουρα τώρα το μάτς στο Άργος αποκτά ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σε συνδυασμό με την νίκη, με το προβάδισμα της Θύελλας μέσα στην Κόρινθο, μέσα στην Κόρινθο λέω, επί της Κορίνθου. Οπότε τώρα αποκτά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα συγκεκριμένα παιχνίδια στο δεύτερο όμιλο. Δεν έχουμε κάποιο γκολ ακόμα στο ντέρμπι των Αθηνών, να το πω έτσι, το Πανιόνιος Απόλλων Σμύρνης, ωραίο ματσάκι αυτό. Ή έχουμε. Κάποιος μου γράφει εδώ ότι έβαλε γκολ ο Πανιόνιος. Για να δούμε. Η Παναχαϊκή, φίλε μου, είναι στο 0-0 με το Γιούχτα, επειδή ρωτάς. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη εκεί. Είναι το μοναδικό παιχνίδι μαζί με αυτό της Κοζάνης που δεν έχουμε γκολ στη Super League 2. Σε όλα τα υπόλοιπα έχουμε. Στη Super League 2 ξαναλέω. Ενώ ο Απόλλων Σμύρνης προηγείται μέσα... Ο Απόλλωνος Μύρνης μου λένε εδώ. Προηγείται μέσα στη Νέα Σμύρνη. 0-1 με αυτογκόλ στο 22ο λεπτό. Προβάδισμα για τον Απόλλωνα. Για την ελαφρά ταξιαρχία. 0-1. Μάλιστα. 0-1 ο Απόλλωνας. Με αυτογκόλ. Αλλά μπροστά. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Πανιόνιο. Λένε ότι θα τον αγοράσει κάποιος νέος επενδυτής. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την ομάδα. Που εντάξει, κατά ψέματα νομίζω ότι ο Πανιόνιος είναι μια ομάδα που αξίζει να επιστρέψει στα πιο μεγάλα σαλόνια τουλάχιστον. Έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Γκολ και από το Φωστήρα. Φωστήρας Ελοπιακός 1-0. Μπροστά και ο Φωστήρας. Μάλιστα. Προηγείται λοιπόν ο Φωστήρας στο 26ο λεπτό με το Χατζικυριάκο να είναι αυτός που ανοίγει το σκορ. Γκολ λοιπόν και για την ομάδα του Φωστήρα, ο οποίος από ό,τι φαίνεται υπερασπίζεται και την έδρα του, προς το παρόν τουλάχιστον. Ξαναλέω, είμαστε πάρα πολύ νωρίς. Αυτή τη στιγμή βέβαια με το γκολ αυτό ο Απόλλωνας, αν το κρατήσει, θα πάει στους 35 βαθμούς και θα προσπεράσει Ελοπιακό και Άγιο Νικόλαο, οι οποίοι αυτή τη στιγμή χάνουν, ξαναλέω, θα βρεθεί ο ένατος. Ο Πανίνος, εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να χάσει εύκολα την άνοδο. Είναι στο συν 13 από τον Εθνικό.
Βέβαια ο Εθνικός αν κερδίσει, εντάξει, θα μειώσει στους 10, αλλά εντάξει και πάλι είναι μια αρκετά μεγάλη διαφορά αυτή που έχει ο Πανιώνιος. Η Κόρινθος! Η Κόρινθος ισοφαρίζει τη Θύελλα! 1-1 η Κόρινθος απαντά! Και φωτιά στο ωραίο παιχνίδι του τρίτου ομιλού. Με την Κόρινθο να δίνει την απάντησή της στους Ραφινιώτες. Ενώ έχουμε 2 γκολ στη Super League 2. Τι γίνεται μαζί, Αιωλικός και Νίκη Βόλου. Τρομερό! Αιωλικός και Νίκη Βόλου. Μαζί σκοράρανε. Ισοφαρίσαν αμφότεροι. Πω, τι γίνεται. Ενώ και ο Γιούχτας προηγείται της Παναχαϊκής. Πω! Χαμός πραγματικός. Όλα μαζί πήγαν αυτά. Ενώ και ο Ελοπιακός απαντά στο φωστήρα. Απίστευτο. Τι έγινε ρε παιδιά. Όλα μαζί μπήκανε. Ούτε νερό δεν προλαβαίνουμε να πιούμε. 1-1 λοιπόν και ο Ελοπιακός απαντά στο φωστήρα στο δίλεπτο. Πάνω στο δίλεπτο ο Ελοπιακός τσουπ σκοράρει κι αυτός. Λοιπόν ο Γιούχτας προηγείται μέσα στην Πάτρα. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό σαν εξέλιξη. Πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη μάλλον, να μιλάμε και καλά ελληνικά. Λοιπόν, χαμός πραγματικά στη Super League 2 τώρα. Σιγά σιγά θα βρούμε και τους scorers. Γιατί Νίκη Βόλου έχει απαντήσει στον goal της Λάρισσας. Θα βρούμε ποιος. Σε λίγο θα μας το δώσουνε. Όποιος το ξέρει ας το γράψει. Ο Γιούχτας λοιπόν επίσης έχει προηγηθεί μέσα στην Πάτρα. Φοβερές εξελίξεις. Φοβερές εξελίξεις παιδιά. Και τώρα νομίζω ότι αυτές οι εξελίξεις μας οδηγούν στο να κάνουμε like και εγγραφή στο κανάλι. Έτσι. Πάμε λίγο like. Πάμε να κάνουμε εγγραφή. Ενώ βλέπω εδώ ότι τα Τρίκαλα κάνουν το 2-0 με το Σκόνδρα. Και ο Χανιώτης μπροστά. Ο Χανιώτης είναι μπροστά, περνάει μπροστά. Σκοράρει μέσα στην επανομή. Άρα, 1-1 παιδιά. Χανιώτης μπροστά. Προηγείται. Έχουν κάνει τα Τρίκαλα το 2-0 και έχει σοφαρίσει και ο Άρης Πετρούπολης. 2-0 λοιπόν τα Τρίκαλα με τη Λευκύμη. Το 2-0 των Τρικάλων. Και έχουμε και το 1-1 του Άρη Πετρούπολης. 1-1 και ο Άρης Πετρούπολης. Σοφαρίζει την επισκοπή. Και έχουμε λοιπόν και τον γκολ του Χανιώτη όπως είπαμε. Πάρα πολύ. Το γκολ του Άρη λέει ο κριτικός το πετύχει ο Βασίλης. Ο Παναργιακός φίλε μου παραμένει στο 0-1. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη εκεί. Χάνει από την Εράνη Φιλιατρών. Όπως είπαμε λοιπόν, ενώ Θερμαϊκός Θέρμης 0-1 μέσα στη Θράκη με τον Κουρέλα. Νάντος και ο Θερμαϊκός Θέρμης. 0-1. Με τον Κουρέλα. Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η εξέλιξη. Το γκολ του Θερμαϊκού. Ο Κουρέλας το έχει πετύχει. Για να δούμε. Τι άλλο μας επιφυλάσσει αυτά τα πρώτα ημίχρονα. Απόλλων Σμύρνης έχει κάνει επίσης το 2-0. Μέσα στη Νέα Σμύρνη επί του Πανιωνίου. Νομίζω και αυτό ήταν κάτι που δεν πολύ περιμέναμε η αλήθεια. Είναι παρ' όλα αυτά. Να το και το σκορ εδώ στη Νέα Σμύρνη που
διαφοροποιείται. 0-2 λοιπόν και ο Απόλλων. Παραμένει και διευρύνει μάλλον έτσι το προβάδισμά του. Τα βάλαμε νομίζω όλα. Δεν ξεχάσαμε κάτι. Το Super League 2 δεν βλέπω κάποια εξέλιξη. Μου λέτε για τη Λάρισα, αλλά δεν βλέπω ακόμα. Η μεγαλύτερη επακίνηση, μετακίνηση οπαδών στην Ελλάδα είναι της Καλαμάτας με τον Ίκαρο στα Μπαράζ το 72, λέει. Στη Νέα Φιλαδέλφια με 1000 άτομα, λέει, απ' έξω να μαθαίνουν και οι νεότεροι, ψάξτε να το βρείτε, λέει ο Ιωάννης. Ενδιαφέρον αυτό που μας λέει ο Ιωάννης. Λοιπόν, σιγά σιγά μπαίνουμε στα τελευταία κομμάτια του πρώτου ημιχρόνου. Παραμένει τα μάτς μας σε πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Σίγουρα το πιο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι το προβάδισμα της Εράνης μέσα στο Άργος. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που έχει κάνει αρκετά μεγάλη εντύπωση. Εντάξει, και το προβάδισμα του Απόλλωνα. Από εκεί και πέρα, Άρης Πετινού Απόλλων Παραλιμνίου παραμένει 0-0, όπως και ο Αετός Βαρβάρης με την νίκη Ευκαρπίας. Το ίδιο και ο ΠΑΟ Κριστόνης με τον Άρη Αβάτου στο 0-0. Η Αναγέννηση Άρτας με την Καστοριά επίσης στο 0-0, όπως και το Βατανιακό στις Πρωτός, όπως και το Νέα Αρτάκη Γάς Βορώνος. Τώρα τι άλλο έχουμε, Παναγιάλος Μαρκό επίσης στο 0-0 και Βίζας με Ερμιονίδα επίσης στο 0-0. Στον τρίτο όμιλο και στον τέταρτο έχουμε το 1-2 του Άρη Πετρούπολης. Να τόσο Άρης Πετρούπολης. Τούμπα το παιχνίδι μέσα στην Κρήτη, μέσα στο Ρέθυμνο. Κάνει λοιπόν πάλι με τον κριτικό. Στο 37ο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, έχει φέρει Τούμπα το παιχνίδι ο Άρης Πετρούπολης και κάνει 2 τα τέρματα του. Παιδιά, δεν ξέρω που βλέπετε τον γκολ της Λάρισας. Εμένα δεν μου έχει έρθει κάποια τέτοια πληροφορία. Παραμένει στο 1-1 το μάτς στην Νικηβόλου. Μην μπερδεύουμε και τον κόσμο. Παραμένει στο 1-1 η Λάρισα. Για να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ. Τίποτα από ό,τι βλέπω. Απόλυτη ισορροπία. Και όχι κάποια άλλη εξέλιξη. Το τελευταίο γκολ ήταν αυτό του Άρη Πετρούπολης απέναντι στον Ατσάλ, απέναντι στην Επισκοπή. Για να δούμε. Σιγά σιγά φτάνουμε στο 40 στα περισσότερα γήπεδα. Σημαντικό και τον γκολ που έβαλε την Κόρινθο μπροστά. Τα Τρίκαλα πάλι με το Σκόνδρα. Νομίζω ότι σιγά σιγά εκεί φτάνουμε προς το φινάλε του παιχνιδιού. Έχει ξεκινήσει στις 2. Τα Τρίκαλα λοιπόν κάνουν το 3-0 απέναντι στη Λευκύμη. Με το Σκόνδρα για ακόμα μία φορά να πετυχαίνει γκολ. Και να είναι αυτός που διευρύνει εκ νέου το προβάδισμα της γηπεδούχου ομάδας των Τρικάλων και ανεβάζει το δίκτυο σκορ στο 3-0. Ενώ ο Αλμυρός Γαζίου απαντά και πάλι στην Αγία Παρασκευή και κάνει το 2-1 ο Αλμυρός και πάλι η ομάδα του Βόλου ανακάμπτει και αποκτά εκ νέου προβάδισμα επί της Αγίας Παρασκευής. Δυστυχώς, χάρη στον κόλ του Πιερτζάκομι στο 36. 2-1 λοιπόν η Αγία Παρασκευή. 2-1 ο Αλμυρός Γαζίου προηγείται επί της Αγίας Παρασκευής. Ο Γκουντρουμπής είναι ο σκόρερ της ομάδας της Κορίνθου, να πούμε, επειδή δεν το αναφέραμε νωρίτερα. Το λέμε τώρα.
ότι ο Γκουντρουμπής είναι ο σκόρερ της Κορίνθου. Ενώ ο σκόρερ του Χανιώτη είναι ο Αποστολίδης, επίσης δεν το έχουμε αναφέρει. Το αναφέρουμε και αυτό τώρα, ενώ στη Super League 2 δεν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη. Παραμένουν τα παιχνίδια όπως τα είχαμε αφήσει. 320 άτομα βλέπω σιγά σιγά στην παρέα. Αυτό είναι, θέλω να βλέπω τον κόσμο ενεργό. Θέλω να βλέπω τα πάντα εδώ στην παρέα. Έχει σοφαρίσει ο Ολυμπιακός. Δεν το έχω διορθώσει. Για να δω ρε φίλε. Ο Ολυμπιακός έχει όντως σοφαρίσει και δεν το έχω διορθώσει. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο μου τον Γιώργο τον Στέφα για αυτή την ενημέρωση. Καλά κάνεις και το λες φίλε μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. 1-1 λοιπόν ο Ολυμπιακός. Καλά κάνεις, το ξέχασα. Το είπα αλλά το ξέχασα να το γράψω. Ενώ ο Αετός Βαρβάρας όντως προηγείται με τον Τσιρλίδη. 1-0 της νίκης Ευκαρπίας. Σκοράρει επί του Τσιρλίδη. Ενώ θέλω επίσης να σας ρωτήσω αν τα βλέπετε καλά τα σκορ. Ελπίζω να τα φαίνονται καλά τα σκορ στη Γάμα Εθνική. Να μην έχετε πρόβλημα με αυτό. Να φαίνονται καλά. Για να χωρέσουν, έτσι θα κάναμε λίγο πιο μικρά. Ελπίζω να φαίνονται. Στον τέταρτο όμιλο έχουμε πάρα πολλές έτσι ανακατατάξεις. Βλέπω και ο Άρης Πετρούπολος έκανε ανατροπή. Ο Αλμυρός ξαναπάντησε. Χαμός γίνεται. Στον τρίτο όμιλο, αν εξαιρέσουμε το μάτς της Θύελλας, τα άλλα τρία παιχνίδια έχουν μια πιο ήρεμη πορεία. Τα Τρίκαλα λοιπόν προηγούνται με 3-0. Όπως σας έλεγα, πάει για φινάλε το παιχνίδι εκεί. Ενώ ο Εορδαϊκός απαντά στο Κιλελέρ. Πω πω, χαμός γίνεται. Ο Εορδαϊκός λοιπόν απαντά στο Κιλελέρ, κάνει το 1-1 με τον με τον Νικόλη. Ο Νικόλη λοιπόν έχει απαντήσει στον γκολ του Κατσαμάγκα και έχει ανοίξει και έχει σοφαρίσει το παιχνίδι. 1-1 λοιπόν ο Εορδαϊκός, πάνω που έλεγα ότι δεν έχουμε εξέλιξη. Απαντά λοιπόν ο Εορδαϊκός. Στο Super League 2, γκολ για τον Ιωνικό. 3-0 ο Ιωνικός στα Χανιά. Κάνει το 3-0 οι νικαιώτες, οι οποίοι από ό,τι βλέπω βάζουν γερά τις βάσεις νίκης από το πρώτο κιόλας μέρος. Χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Προηγείται λοιπόν και ο Ιωνικός με 3-0 πλέον. Μήκονος Τρεάρας στην Ελευσίνα σώθηκε σήμερα. Καλησπέρα, ο Αλμυρός δεν είναι από το Βόλο, λέγεται Αλμυρός Γαζίου. Α, εγώ λέτε να κάνω βλακία και να το είπα λάθος. Μπορεί να το είπα εγώ λάθος. Ο Ιωνικός, παιδιά, έκανε το 3-0 όπως το είπαμε. Οπότε νομίζω ότι έκανε μια μεγάλη έτσι, πάει για μια πολύ μεγάλη νίκη. Ναι, γιατί το είπα τον Αλμυρό είναι από το Βόλο, δικό μου λάθος, βλακεία μου. Sorry παιδιά, κατά λάθος, κάτι άλλο σκεφτόμουν. 2-1 λοιπόν ο Αλμυρός παραμένει μπροστά. Επιστρέφουμε στη Γάμα Εθνική και πάλι, να δω αν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη. Γκολ για τον Ερμίζον Ανών. Ερμίζον Ανών προηγείται μέσα στον Ατσαλένιο. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, στο μοναδικό μάτς. Μάλλον στα δύο εναπομείνοντα μάτς που δεν είχαμε γκολ, στην τέταρτο όμιλο. Ο Ερμίζον Ανών ανοίγει και αυτό το σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και προηγείται μέσα στον Ατσαλένιο. Για να δούμε τι άλλο συμβαίνει στις αγώνες μας. Τίποτα άλλο. Τα ίδια παιδιά. Κάποια άλλη εξέλιξη. Είπαμε λοιπόν ορμίζουν να ανώνει. Η Κόρινθος είναι ισόπαλη.
Ο Παναργιακός, φίλε Φίλιππε, χάνει από την Εράνη. Μόνο που διάβασε το σχόλιο όμως έχω κάνει subscribe και like. Ευχαριστώ φίλε Μπάμπη. Να είσαι καλά. Η Καρδίτσα, φίλε μου, χάρη είναι στο 0-0. Είναι το μοναδικό μάτς Super League 2 χωρίς γκολ. Ατσαλένιος και αυτός από Κρήτη πρέπει να είναι, παιδιά, αν δεν κάνω λάθος. Δεν τα έχω πάει πολύ καλά με τη γεωγραφία σήμερα, αλλά νομίζω είναι κριτική και αυτή η ομάδα. Η Κόρινθος 1-2. Ω, να το το γκολ. Η Κόρινθος φέρνει τούμπα το μάτς μέσα στη Ραφίνα. 1-2 λοιπόν, πας Κόρινθος. Ανατροπή. Ανατροπή για την Κόρινθο. Τώρα μας ήρθε και η ειδοποίηση για τον γκολ. 1-2 η Κόρινθος, ενώ ο σκόρερ του Ερμή είναι ο Παπάς. Καλά κάνατε και το αναφέρετε κι εσείς. 1-2 η Κόρινθος λοιπόν. Ενώ σιγά σιγά κάποια μάτς οδηγούνται και στα αποδυτήρια σιγά σιγά, όπως αυτό στο γήπεδο του Νέστου, όπως αυτό στο γήπεδο του Πανεγιάλιου, όπως αυτό στο... σε ποιο άλλο. Αυτά μέχρι στιγμής νομίζω. Σιγά σιγά θα έχουμε και φινάλε και στα Τρίκαλα. 350 άτομα. Πάμε δυναμικά να κάνουμε like και εγγραφή. Ελά Σύρου, φίλε μου, έπαιξε χτες. Φίλε Άγγελε. Έπαιξε χτες και κέρδισε 6-0 το Μεσολόγγι. Η Ρακλάρα, τι κάνει η Ρακλάρα, στο 1-1 παραμένει. Ενώ έχουμε ημίχρονο στο Μακεδονικός Λεβαδιακός. Στη Super League 2. Ημίχρονο λοιπόν και εκεί. Ημίχρονο στη Νέα Αρτάκη Γκάζ Βορόνος στο μεγάλο ντέρμπι και στο δεύτερο όμιλο παραμένει ισόπαλο. Ημίχρονο και στη Ραφίνα στο 1-2 πλέον η Κόρινθος με το Ζαχαράκι να είναι ο σκόρερ, παιδιά, του δεύτερου γκολ της Κορίνθου, ο Ζαχαράκης. Ημίχρονο και στο Χαϊδάρι, ημίχρονο και στο Ατσαλένιο. 0-0 το Χαϊδάρι με τον ΑΟ Ιπάτου. Ατσαλένιος 0-1 πίσω, χάνει. Σιγά σιγά θα έχουμε κι άλλα μάτς που πάνε στο ημίχρονο. Η Κόρινθος, παιδιά, αν πάρει τώρα την νίκη και μείνει και το μάτς στο Άργος 0-1, θα τον πιάσει νομίζω τον Παναργιακό, αν δεν κάνω λάθος, στη βαθμολογία. Θα τη δούμε βέβαια στο τώρα σε λίγο. Πρέπει να τον πιάνει, αν δεν κάνω λάθος. Συνεχίστε εσείς να κάνετε like και εγγραφή, να μεγαλώνει κι άλλο η παρέα. Φτάνουμε φούλ τα 400 άτομα σιγά σιγά. Πάμε δυναμικά, θέλω να δω το δυναμικό κοινό εδώ, την παρουσία σας. Να στηρίξουμε και αυτές τις κατηγορίες, οι οποίες δεν είναι Super League, αλλά φυσικά έχουν και αυτές το φανατικό τους κοινό. Έτσι, εννοείται αυτό. Πάντα στηρίζουμε και αυτές τις κατηγορίες και πάντα είμαστε μαζί τους και δίπλα τους. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν παραμένουμε μαζί σας και κάνουμε το like μας και την εγγραφή μας. Θα πούμε σε λίγο βαθμολογίες. Τι άλλο να δούμε, τι άλλο να πούμε. Ημίχρονο, πού άλλο έχουμε. Κάποιο ημίχρονο. Ημίχρονο στο μάτς του Άρη πετινούμε τον Απόλλωνα Παραλιμνίου. Και εδώ στο 0-0 το παιχνίδι. Πάει λοιπόν και αυτό. Ημίχρονο στην Επισκοπή, στο Ρέθυμνο. Με τον Άρη Πετρούπολης στο 1-2. Το σκορ αυτό. Πάνε οι ομάδες στα αποδυτήρια. Ενώ έχουμε ημίχρονο και, και στο Βόλο με νίκη Βόλου Λάρισα και στην Πάτρα, Παναχαϊκή Γιούχτας. Η Κοζάνη με την Καρδίτσα παραμένουν στο 0-0. Ιωνικός Χανιά και Αιωλικός Ηρακλής είναι στις καθυστερήσεις και πάνε και αυτά για ημίχρονο πάρα πολύ σύντομα. Οπότε και εδώ είμαστε σε κάποια ημίχρονο, ημίχρονο και στη Νίκαια τώρα, στο μάτς του Ιωνικού. Επίσης βλέπω ότι έχουμε φτάσει στα 83 like, θέλω να τα κάνουμε 100, πάμε δυναμικά, λίγα έχουν μείνει ακόμα. Ενώ να πούμε ότι έχουμε ημίχρονο, ο Θεσπρωτός στο φινάλε του πρώτου μέρους σκοράρει, ο Θεσπρωτός μέσα στο Βατανιακό, προηγείται. Ενώ να πω ότι η δόξα δρά μας παίζει και με παίκτη λιγότερο.
απέναντι στην Καβάλα. Έβαλε λοιπόν γκολ και ο Θεσ πρώτο στο φινάλε και προηγείται. Και στο Κιλελέρ έχουμε ημίχρονο. Και στον Παναγιάλη έχουμε ημίχρονο. Ενώ ο Εθνικός έχει κάνει και αυτός δύο τα τέρματά του. Και αυτός χτυπά στο φινάλε τον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη. Και κάνει και αυτός το 0-2 ο Εθνικός. Βάλαμε και αυτό το σκορ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ημίχρονο στο Φωστήρα. Είπαμε για την Επισκοπή. Περιμένουμε ημίχρονο στη Νέα Σμύρνη και στο Πέραμα ακόμα. Και στο Βίζαντα δεν έχουμε ημίχρονο. Στα Μέγαρα. Ημίχρονο λοιπόν και στο ΠΑΟ Κριστόνη Άρη Σαββάτου. Οπότε έχουμε και εκεί ημίχρονα. Τι άλλο έχουμε. Ημίχρονο και στο Κιλελέρ με τον Εορδαϊκό. Εντάξει, νομίζω ότι πάνω κάτω τα πιο πολλά μάτς οδεύουν για το φινάλε τους τώρα. Κακά τα ψέματα. 353 άτομα στην παρέα, πάρα πολύ συγκινητική η παρουσία σας και στο σημερινό μας live. Δεν έχω λόγια να χαρακτηρίσω για αυτή την εκπομπή, η οποία είναι κάθε εβδομάδα μαζί σας και εννοείται ότι στηρίζει πάντα όλες τις κατηγορίες. Η Δράμα με κόκκινη λοιπόν, γκολ για το Θεσπρωτό θα το δώσουμε σε λίγο φίλε μου, φίλε Χρήστο, θα δώσουμε σε λίγο το σκόρερ του Θεσπρωτού, φίλε Σπύρο, συγγνώμη. Η Δράμα, όπως είπαμε, παίζει με παίκτη λιγότερο. Ναι, η Δόξα. Το δεύτερο γκολ της Κορίνθου το έβαλε ο Ζαχαράκης, Παναγιώτη, που ρωτάς, ο Ζαχαράκης. Ενώ στο Θεσπρωτό ακόμα δεν ξέρουμε σκόρερ, το σκόρερ του Θεσπρωτού θα τον πούμε όμως όταν τον μάθουμε. Ζαχαράκης έχει κάνει το 1-2 πάντως για την Κόρινθο. Ένα πάρα πολύ σημαντικό γκολ αυτό για την Κόρινθο, η οποία έκανε μια ολική ανατροπή μέχρι στιγμής και αυτή τη στιγμή είναι μπροστά και είναι πλέον φαβορή. Εντάξει, έχουμε δρόμο, αλλά έχει πάρει πλέον κεφάλι και βαδίζει φουλ για νίκη. Ενώ η Κατατρίκαλα στο τέλος με τον Ζαΐμι κάνουν το 4-0 απέναντι στη Λευκύμη. Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε όπως είπαμε στις 2 και πλέον τώρα αναμένεται να γίνει και αυτό ένα τελικό. Με τον γκολ λοιπόν του Ζαΐμι στο 90, τα Τρίκαλα δίνουν διαστάσεις τριάμβου στη νίκη τους. Έχουμε ημίχρονο σε όλα τα παιχνίδια στον πρώτο όμιλο, με εξαίρεση το μάτς του Αετού με τη νίκη. Έχουμε ημίχρονο σε όλα τα μάτς στο δεύτερο όμιλο και στην Άρτα. Έχουμε ημίχρονο επίσης σε όλα τα μάτς του τρίτου όμιλου. Νομίζω δεν έχουμε ακόμα στο Παναργιακό, δεν ξέρω γιατί. Και στο τέταρτο όμιλο επίσης έχουμε ημίχρονο σε όλα τα παιχνίδια. Και στον Αλμυρό και στον Ατσαλένιο και στην Επισκοπή και παντού. Όπως έχουμε ημίχρονο και στην Super League 2 σε όλα τα παιχνίδια. Να βάλω και λίγο Super League 2. Μην την έχω παραπονεμένη. Ορίστε λοιπόν και η Super League 2. Ημίχρονο στο Ιωλικός Ηρακλής 1-1. Ιωνικός Χανιά 3-0. Κοζάνη Καρδίτσα 0-0. Μακεδονικός Λεβαδιακός 0-1. Και Νίκη Βόλου Λάρισα 1-1 και Παναχαϊκή Γιούχτας 0-1. Λοιπόν, νομίζω αυτά πάνω κάτω. Έχουμε αυτή τη στιγμή ημίχρονα παντού. Παντού πραγματικά. Σε λίγο θα τελειώσουν και τα τρίκα, αλλά θα το αλλάξουμε και χρώμα. Λοιπόν, αλλάζουμε τώρα λίγο τη σκηνή. Βγάζουμε λίγο τα σκορ προς το παρόν. Και επιστρέφουμε σε αυτό το κοντινούλι, σε αυτό το full screen.
Λοιπόν, έχουμε και αυτή την εβδομάδα πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Παιχνίδια τα οποία νομίζω ότι δεν τα περιμέναμε να πάνε ακριβώς όπως έχουν εξελιχθεί. Και αυτό σίγουρα δίνει κάτι διαφορετικό, δείχνει ένα πιο έτσι, καλό και ενδιαφέρον στοιχείο. Το στοιχείο της προσμονής για τη συνέχεια. Έχω ξεχωρίσει πάρα πολλά, να είμαι ειλικρινής, σε κάποια σκορ που δεν τα περίμενα προσωπικά. Για παράδειγμα, νομίζω ότι το σκορ, το Παναργιακό Σεράνι μου έχει κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση από όλα, ξεκάθαρα. Γιατί μιλάμε για την πρώτη ομάδα του ομίλου, έτσι, η οποία χάνει από μια ομάδα που είναι τρίτη από το φινάλε αυτή τη στιγμή και χάνει και εντός έδρας, όχι απλά χάνει. Χάνει μέσα στην έδρα της, μέσα στην έδρα του ο Παναργιακός. Από την Εράνη. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν το πολύ περιμέναμε. Τι άλλο δεν περιμέναμε. Εντάξει, δεν πολύ περιμέναμε να κερδίζει ο Απόλλωνας 0-2 μέσα στον Πανιόνιο. Όχι ότι μας κάνει και την πολύ μεγάλη εντύπωση, αλλά πάλι μιλάμε για τον πρώτο του ομίλου που χάνει αυτή τη στιγμή. Με τον Απόλλωνος Μύρνης να πετυχαίνει 2 γκολ, ένα αυτό γκολ και το δεύτερο να το έχει πετύχει ο Ρίλντι. Έχει κάνει έτσι το 0-2. Είδαμε τον Άρη Πετρούπολης και αυτός να χάνει, αλλά αυτός εν τέλει κατάφερε να φέρει τούμπα το παιχνίδι. Πολύ σημαντικό και αυτό. Ποιο άλλο μπορώ να πω. Εντάξει, το γκολ της Καβάλας δεν μας κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν έχουμε δει ακόμα γκολ στη Νέα Αρτάκη, που εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Περιμένουμε ακόμα κάποια εξέλιξη. Ενώ τώρα θα έχουμε και σε λίγο παρέμβαση από Αποστόλη Φλιάκο, που βρίσκεται στο γήπεδο του Πανεγιάλιου και που αντιμετωπίζει τη Μαρκό και δεν έχουμε κάποιο τέρμα. Οπότε για να δω. Σε λίγο θα τον έχουμε μαζί μας, τον Αποστόλη Φλιάκο, ο οποίος σας είπα μπορεί σήμερα να μην είναι μαζί σας στην εκπομπή, να μην παρουσιάζει μάλλον την εκπομπή, αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτή η εκπομπή χωρίς τον Αποστόλη Φλιάκο έστω να κάνει μια παρέμβαση. Δεν γίνεται αυτό. Δεν νοείται αυτή η εκπομπή χωρίς τον Αποστόλη Φλιάκο. Είναι σαν... Πώς να το πω... Δεν ξέρω. Αλλά δεν γίνεται να μην είναι στην παρέα ο Αποστόλης Φλιάκος με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, οπότε σε λίγο θα τον έχουμε μαζί. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Θα πούμε λίγο και καμιά βαθμολογία τώρα στο φινάλε τώρα εδώ στο ημίχρονο. Να πούμε λίγο τις βαθμολογίες, έτσι. Αλλά με αυτή τη στιγμή τα πράγματα μπορούν να είναι λίγο διαφορετικά, είναι η αλήθεια. Οπότε, στον πρώτο όμιλο, έχουμε και λέμε, η Καβάλα είναι πρώτη και θα συνεχίσει να είναι πρώτη. 79 βαθμούς λογικά θα πάει αν κερδίσει, τώρα έχει 76. Θα το πάρουμε χωρίς τα σκορ σήμερα για να μην μπερδευτούμε και θα πούμε τις βαθμολογίες αφού τελειώσουν τα μάτς. Η Καβάλα λοιπόν έχει 76, 67 ο Νέστος, 58 ο Πανθρατικός, που ο Πανθρατικός αυτή τη στιγμή χάνει από το Θερμαϊκό και αυτό είναι ένα σκορ που μας κάνει λίγο εντύπωση, 44 ο Χανιώτης, 44 και ο Ρέστης Ορεστιάδας, μετά είναι ο Άρης Σαββάτου επίσης με 44, όσους και ο Θερμαϊκός και αυτό 44, Ποσειδώνας με 43, Πάο Κριστόν 40, Απόλλων Παραλιμνίου 38, Νίκη Ευκαρπίας 36, Δόξα Δράμας 31, Βέρεια 28, Αετός Βαρβάρας 21, Άρης Πετινού 19, Αναγέννηση Επανομής 19, Μέγας Αλέξανδρος 14 και Κεραυνός Αγγελοχωρίου που έχει αποχωρήσει στους 0 φυσικά. Εκεί δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Υπάρχουν και άλλες τρεις ομάδες που έχουν αποχωρήσει. Μία από αυτές είναι ο Κεραυνός Αγγελοχωρίου. Λοιπόν, νομίζω ότι σιγά σιγά έχουμε μαζί μας τον άνθρωπο Γάμα Εθνική. Και τον καλησπέρα τώρα. Καλησπέρα, ακουγόμαστε πάρα πολύ καλά.
Γεια σου Γιωργάρα μου. Αποστόλης Φλιάκος στο μικρόφωνο. Χαίρετο και τον κόσμο του Basket Sport, τον κόσμο της Τρίτης Εθνικής. Βλέπω εδώ πράγματα και θάματα σήμερα με τον Γιώργο του Τζάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Κοινοποίηση να φτάσουμε τα 500 άτομα. Εμείς στις επάλξεις συνδυάσαμε ένα ωραίο τρίμερο με το γήπεδο του Αιγίου, της Αβύθου συγκεκριμένα, να παρακολουθήσουμε τον πολύ κρίσιμο αγώνα ανάμεσα στον Πανεγιάλιο και τη Μαρκό 0-0 σε αυτό το πρώτο μέρος. Ένα μοιρασμένο μάτς. Ο κόσμος έχει γεμίσει το γήπεδο της Αβύθου. Πολύ ένταση, πραγματικά. Όπως μπορούμε να δούμε και στη βαθμολογία, κυρίως η ομάδα της Μαρκό καίγεται για τους βαθμούς. Οπότε να μην πολυλογούμε εμείς. Σε κάποια ιδιαίτερη φάση, σε κάποια ιδιαίτερη στιγμή, θα παίρνουμε κατευθείαν το μικρόφωνο και θα επεμβαίνουμε, Γιώργα Ράμου. Όπως σας είπα λοιπόν, ο Αποστόλης Φλιάκος μπορεί να μην είναι στην παρουσίαση σήμερα. Παρ' όλα αυτά δεν θα μπορούσε να λείπει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο από αυτή την εκπομπή. Έχει συνδυάσει πάρα πολύ ωραία τον τρόπο να είναι μαζί μας σήμερα. Λοιπόν, είχα μείνει στον πρώτο όμιλο που έλεγα τη βαθμολογία. Θα περάσω τώρα σιγά σιγά στον δεύτερο όμιλο. Όπου ενώ όπα δεν περνάω πουθενά, δεν περνάω σε κανέναν όμιλο. Ο Μακεδονικός έχει σκοράρει με το καλημέρα σας στο 46. Κάνει το 1-1 απέναντι στο Λεβαδιακό. Σκοράρει λοιπόν με το καλημέρα του δευτέρου μέρους ο Μακεδονικός. Καλά δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε. Και έχει πετύχει γκολ ο Μακεδονικός. Πραγματικά αυτό στη Super League 2 έχει γίνει χαμός. Με το γκολ λοιπόν εδώ, ο Μακεδονικός με το καλημέρα μας δίνει ένα ενδιαφέρον σε αυτό το παιχνίδι. Ο Λεβαδιακός είχε πετύχει ένα γρήγορο γκολ. Μετά το μάτς είχε λίγο σβήσει κάπως. Αλλά ήρθε η ώρα τώρα ο Μακεδονικός να πετύχει αυτό το πάρα πολύ σημαντικό τέρμα. Λοιπόν, ξαναεπιστρέφω τώρα πάλι στο δεύτερο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής, εκεί που πραγματικά έχουμε πράγματα και θαύματα. Έχουμε τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου στους 59, αν κερδίσει πάει 62. Αρτάκι και ΓΑΣ Βορώνος 59 και 58 και παίζουν μαζί και είναι ισοπαλή αυτή τη στιγμή. Αστέρας Σταυρού 51, Πιερικός 49, Ζάκυνθος 45 με ένα πολύ μεγάλο διπλό σήμερα, 2-3, Κιλελέρ 43, Αστέρας 41, Τρίκαλα 40, Αναγέννηση Άρτας επίσης 40, τα Τρίκαλα λογικά όμως έχουν πάει 43 πλέον, οπότε έχουν περάσει πιο πάνω, Εορδαϊκός 38, Θεσπρωτός 36, Θύελλα Κατσικά 35, Καστοριά 29, Βατανιακός 28, Λευκύμητσα 24, Φίκη και Μαγνησιακός είναι στο μείον 8 και το μείον 14, έχουν και οι δύο αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Στον τρίτο όμιλο έχουμε και λέμε τη βαθμολογία. Παναργιακός είναι πρώτος αυτή τη στιγμή αλλά χάνει από την Εράνη Φιλιατρών. Κόρινθος και Ραφίνα ακολουθούν με 54 και 51, οπότε ο Κόρινθος μπορεί σήμερα να πιάσει τον Παναργιακό στη βαθμολογία. Αστέρας Βάρης 50, Ελλάς Σύρου 48, Παναγιάλιος 45, Μύκονος 42, Ιάλισσος 42, Αέρα Φάντου 40, Μαρκό 38, Πάο Βάρδας 37, Πανελευσυνακός 34, ΑΟΠΗ Λουκό 32, Βίζας 30, Εράνη 18, Ερμιονέα 17 και Μεσολόγγι που έχει μείνει μόλις με 3 βαθμούς. Και στο τέταρτο όμιλο, για να κλείσουμε έτσι αυτή την πορεία στις βαθμολογίες μας, αυτό το ταξίδι το βαθμολογικό στη ΓΑΜΑ Εθνική, Πανιώνιος 70, Εθνικός 57, Άρης Πετρούπολης 51, Ηλυσιακός 50, Αλμυρός 46, ΑΟΗ Πάτου 41, Τσαρίνος 39, Χαϊδάρη 36, Ελοπιακός 34, Άγιος Νικόλαος 33, Απόλλωνας 32, αν κερδίσει τώρα θα πάει λογικά 35 και θα βρεθεί από πάνω και από τον Άγιο Νικόλαο και πιθανότερα και από τον Ελοπιακό και από τον Ελοπιακό, Επισκοπή 32, Ερμίζων Ανών 32 και αυτός, Προοδευτική θα πάρει μια λογικά μεγάλη νίκη, θα πάει στους 33, Περαμαϊκός 24, Φωστήρας 23, Ατρόμητος και Αγία Παρασκευή είναι στο φινάλε με 11 βαθμούς. Επιστρέφω τώρα εδώ, ενώ σιγά σιγά αρχίζουν και κάποια μάτια και ξεκινάνε πάλι, όποια εξέλιξη υπάρχει θα την αναφέρουμε.
Σιγά σιγά περνάμε στο δεύτερο κομμάτι αυτής της φοβερής και τρομερής εκπομπής, που δεν είναι άλλο από το δεύτερο ημίχρονο πάντα, οπότε σιγά σιγά θέλω να ξανανεύουμε, να φτάσουμε 400 άτομα αυτή τη φορά στην παρέα μας. Είπαμε και για τον γκολ του Μακεδονικού προηγουμένως, προ λίγων λεπτών. Περάσαμε και τα 100 like, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαμός στην Ιαρτάκη, λέει πάρα πολλοί κόσμος. Ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο στη Ραφίνα. Έχουμε ήδη κάποια μάτσα τα οποία έχουν ξεκινήσει τα ημίχρονα, σχεδόν σε όλα βλέπω να έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Είναι ελάχιστα αυτά που δεν έχουν αρχίσει, το μάτς του Πανιωνίου, του Παναργιακού και του... και κανένα άλλο. Αυτά τα δύο λοιπόν. Να κοκκινήσω μια τα τρίκαλα όμως που δεν τα κοκκίνησα, που έχουν πάρει την νίκη απέναντι στη Λευκύμη με αυτό το 4-0. Να τα κοκκινήσω λοιπόν τα τρίκαλα για αυτή τη νίκη. Ενώ ακόμα έχουμε Super League 2 ημίχρονο στον Ιωνικό και στον Αιωλικό. Τα άλλα τρία μας, ξεκίνησε και ο Γιούχτας, ξεκίνησε και η Λάρισα. Ξεκίνησαν όλοι, να πούμε, σιγά σιγά θα αρχίσει πάλι η καταιγίδα, που λέει και ο αντίπας, για να βλέπουμε και εμείς και να αναλύουμε όλα τα σκορ, ενώ θα περιμένουμε και όποτε το κρίνει απαραίτητο ο Αποστόλης Φλιάκος, οπότε έχουμε κάποια εξέλιξη στο γήπεδο του Παναγιάλιου, να βγαίνει στον αέρα κατευθείαν και να σας μεταφέρει την όποια εξέλιξη υπάρχει ή όποια καλή ευκαιρία ή οποιοδήποτε γκολ να την αναλύει. Ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο, Γιώργο, για τον Πανεγιάλιο. Έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα γίνεται απευθείας. Δεν έλεγα τίποτα άλλο. Ένα και έτσι λίγο στο 52 συνεχίζεται με γυάλια σπαρτζό 0-0 και τους φανατικούς τζόρων αυτών της παιδιάς σας. Ακούμε, ακούμε. Πανεχιάλιου, πολύ και νομίζω, για να δούμε εδώ, Ιωνικό, δεν είναι σε τέσσερα ψέ, τελικά σηκώνει. Πώς... αλλά τελειώνει και αυτή η φάση, Γιώργο. Οπότε σου δίνουμε το λόγο και πάλι. Αποστόλης Φλιάκος άλλη μια φορά λοιπόν, δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω καλά καλά την φράση μου ότι θα παρεμβαίνει από το κρίνει απαραίτητο και μόλις το είπα το έκανε. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν, μας είπε και μια καλή ευκαιρία που υπήρχε εδώ ένα φάουλ. Τώρα τα μάτια έχουν ξεκινήσει νομίζω όλα, αν δεν κάνω λάθος, σιγά σιγά. Οπότε εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, πρέπει και πάλι να είστε συντονισμένοι εδώ, να κάνετε το like σας, την εγγραφή σας και γενικώς να μεταφέρετε και εσείς οποιοδήποτε σκορ πέφτει στην αντίληψή σας, να το γράφετε στο chat. Θέλω να βλέπω και τη συμμετοχή σας. Μας αρέσει πάρα πολύ που είστε μαζί μας, αλλά θέλω φυσικά και μια ενεργή συμμετοχή στο chat, να βλέπω και τα δικά σας μηνύματα και γενικώς όποια εξέλιξη υπάρχει σε όποιο γήπεδο παρατηρείτε, να τη γράφετε για να την αναλύουμε, να τη γράφουμε κι εμείς, μην την ξεχάσουμε. Οπότε και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ο Εθνικός σκοράρει με τον, ακόμα δεν ξέρουμε με ποιον, γράφει το 0-3 μέσα στον Άγιο Νικόλαο. Το πρώτο γκολ που έρχεται λοιπόν από τη Γάμα Εθνική είναι για τον Εθνικό. Εθνικός Πειραιός κάνει το 0-3 μέσα στον Άγιο Νικόλαο. Πετυχαίνει λοιπόν άλλο ένα τέρμα. Το δεύτερο το είχε πετύχει στις καθυστερήσεις με τον Ντινιωτάκη, 45-2. Με τον Ντινιωτάκη και πέτυχε αυτό το τέρμα και πλέον κάνει το 0-3 και νομίζω ότι δύσκολα... Γιώργο, ένα φόνο σε πάρα πολύ καλό σημείο για την ομάδα της Μαχό, παίρνει το μικρόφωνο με τον Παυλίδη πάνω στην μπάλα. Πάει για μευθεία σε ο παίκτης της Μαχό, δίπλα ξυστά το μεγάλο. Πάρα πολύ καλό. ΣΥΡΙΖΑ από την αστεία του τερματοφύλακα Παπαδόπουλου. Λόγω σε εσένα, Γιώργο. Λοιπόν, βλέπετε ότι πραγματικά άμα σταματάω κάποια στιγμή να μιλάω σημαίνει ότι έχει βγει ο Αποστόλης Φλιάκος στη γραμμή, οπότε μη σας
παραξενεύει. Του δίνουμε το λόγο να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ από το, κάθε, από το γήπεδο του Παναγιάλου στο οποίο βρίσκεται. Μέχρι στιγμής λοιπόν το μόνο γκολ που, είχαμε δει, που έχουμε δει είναι το γκολ του Εθνικού στο παιχνίδι, το 0-3. Στο δεύτερο ημίχρονο τουλάχιστον. Ακόμα περιμένουμε να δούμε και αν θα μας δώσουν και το σκόρερ κάποια στιγμή. Από και πέρα τα υπόλοιπα ημίχρονα έχουν ξεκινήσει με σχετικά έτσι χαλαρό τόνο, χωρίς κάποια μεγάλη εξέλιξη, χωρίς κάποιο τέρμα. Και θέλω πάρα πολύ να δω τι θα γίνει στο μάτς του Άργους με τον Παναργιακό και αν θα μπορέσει η Ράνι Φιλιατρό να κρατήσει αυτό το σκορ. Ενώ να πω ότι ο Χανιώτης έχει κάνει το 2-0 στο 52. Κάνει λοιπόν το 2-0 ο Χανιώτης. Άλλο ένα λοιπόν τέρμα έρχεται να προσθεθεί. 0-2 για το Χανιώτη μέσα στην επανομή. Κάνει λοιπόν το 0-2. Ο Χανιώτης. Γκολφ για τον πρώτο όμιλο. Θα δούμε και εκεί σε λίγο ποιος είναι ο σκόρερ. Λοιπόν, και ο Χανιώτης τώρα πετυχαίνει γκολ. Για να δούμε Super League 2 τι γίνεται. Εκεί βλέπω ότι έχουμε περάσει το 50 λεπτό. Σε όλες τις αναμετρήσεις. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Πέρα από το γρήγορο γκολ του Μακεδονικού, για το οποίο χρωστάω και σκόρερ, γιατί δεν τον έχω δώσει ακόμα. Πρέπει να πω και ένα σκόρερ στον γκολ του Μακεδονικού. Αυτό είναι το σωστό. Μακεδονικός λοιπόν έχει σκοράρει με τον Σιμόνι, Αλμπέρτο Σιμόνι, στο 46, ενώ τον γκολ του Αιωλικού με τον Ηρακλή το έχει πετύχει ο Ενόμο, ούτε αυτό τον είχα αναφέρει, όπως τον έχω αναφέρει και το σκόρ της νίκης Βόλου, τον Γαβριλίδη, που έχει σκοράρει. Ενώ για το Γιούχτα, ακόμα να πω ότι ο σκόρερ ήταν ο Μπρούσε, Αλμπερτ Μπρούσε, είπαμε και τους σκόρερς στη Super League 2. Στο μόνο παιχνίδι δεν έχουμε γκολ το Κοζάνι αναγέννηση ακόμα για τη Super League 2. Να δείξω και λίγη Super League 2. Εδώ, θα βλέπετε τα σκορ, έχουμε φτάσει πλέον πάνω από το 50 λεπτό. 1-1 ο Αιωλικός με τον Ηρακλή, 3-0 ο Ιωνικός, 0-0 η Κοζάνι, 1-1 ο Μακεδονικός με τον Λεβαδιακό και 1-1 και η Νίκη Βόλου με τον Λάρισα και Παναχακή με τον Γιούχτα παραμένουν στο 0-0. Χωρίς κάποια άλλη εξέλιξη εκεί. Ενώ ο Αλμυρός Γαζίου πετυχαίνει και τρίτο τέρμα απέναντι στην Αγία Παρασκευή. Θα κάνει το 3-1 λοιπόν ο Αλμυρός. Πετυχαίνει το τρίτο του γκολ με τον Πατινιώτη και όχι τον Κατινιώτη, με τον Πατινιώτη. Στο 49 λοιπόν ο Πατινιώτης κάνει το 3-1 για τον Αλμυρό απέναντι στην Αγία Παρασκευή και εδώ λοιπόν έχουμε άλλο ένα γκολ, ενώ μέχρι στιγμής αυτά δεν βλέπω κάποια άλλη εξέλιξη προς το παρόν σε κάποιο γήπεδο. Γκολ λοιπόν και για τον Αλμυρό Γαζίου, 375 άτομα, πάμε φουλ για 400 χωρίς να σταματάμε, ενώ ο Λεβαδιακός απαντά στο Μακεδονικό. Ο Λεβαδιακός απαντά και κάνει το 1-2. 1-2 Λεβαδιακός, παιδιά. 1-2. 1-2 λοιπόν από τον Λεβαδιακό, ο οποίος δέχθηκε γκολ με το καλημέρα του δεύτερου μηχρόνου. Παρ' όλα αυτά δεν πτωήθηκε καθόλου και σκοράρει κάνοντας το 1-2. Σχετικά άμεσα μπορώ να πω, μετά από νωρίς το δεύτερο ημίχρονο, δεν έμοιρασε πολλή ώρα για να κάνει ο Λεβαδιακός αυτό το γκολ. Κάνει λοιπόν το 1-2 και προηγείται. Και ενώ ο Ιωνικός, 4-0 και ο Ιωνικός, πρωτού προλάβω να αλλάξω τη σκηνή, ο Ιωνικός πετυχαίνει και αυτός τέταρτο γκολ, θρίαμβος απέναντι στα Χανιά. Γιώργο, εδώ καταπληκτική σέντρα. Εκπληκτική κεφαλιά από τον Γιάννη Τζάνη. Έχει χτυπήσει και το κεφάλι του Γιάννη Τζάνη. Είναι μπαταρισμένο στο κεφάλι. Με καταπληκτική κεφαλιά γράφει το 0-1 με μια ψιλοκρεμαστή κεφαλιά.
πέρασε πάνω από το σώμα. Αυτό δεν μπορούσε να περάσει. Και η Μαρκό φαίνεται να παίρνει στο παρόν αυτό που θέλει και να ξεφύγει από τον Σόνι που οδηγεί στα Μάρας. Άγιε άλλος Μαρκό 0-1 με Γιάννη Τσάνη Γιώργο στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Εξαιρετικά. Είπαμε λοιπόν, ενώ έχει σκοράρει και ο Απόλλωνος Σμύρνης τρίτο τέρμα. Απόλλωνος Σμύρνης προηγείται λοιπόν με 0-3 μέσα στο μάτς στο γήπεδο του Πανιωνίου. 0-3 με τον Λαζαρίδη. 0-3 λοιπόν, βέλαμε και τον γκολ της Μαρκό. 0-1 το με τον Παναγιάλο με τον Γιάννη Τσάνη. Είδαμε λοιπόν άλλα δύο τέρματα στην γάμα εθνική. Με τον Λαζαρίδη να δίνει πλέον μεγάλες διαστάσεις στη νίκη του Απόλλωνα Σμύρνης μέσα στη Νέα Σμύρνη. Και η Μαρκό, η οποία προηγείται και αυτή μέσα στον Πανεγιάλιο. Και αυτό μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα άμα το κρατήσει η ομάδα της Μαρκό. Παναργιακός σε όλα τα λεφτά, παραμένει το 0-1, ναι φίλε μου. Παραμένει το 0-1. Ενώ ο... Τι άλλο έχουμε... Ενώ ακόμα δεν βλέπω να έχουμε κάτι άλλο προς το παρόν. Άμα έχουμε κάποια ειδοποίηση θα την γράψουμε. Προς το παρόν δεν βλέπω κάτι καινούριο. Οπότε ακόμα δεν έχουμε κάποια άλλη αλλαγή. Μου βλέπετε εδώ για το μάτσο του Θεσπρωτού. Ακόμα δεν μου έχει έρθει κάποια ειδοποίηση από αυτού. Οπότε ακόμα δεν έχω να πω κάτι. Γκολ για το Χαϊδάρι. Ένα μάτς το οποίο δεν είχαμε... Πω, πιάστηκα. Ένα μάτς για το οποίο δεν είχαμε γκολ μέχρι στιγμής. Με το Βακράκο. Το Χαϊδάρι προηγείται του ΑΟΗ Πάτου με 1-0. Να λοιπόν και το Χαϊδάρι. Πώς καταφέρνει και ανοίγει και αυτό το σκορ. Απέναντι στον ΑΟΗ Πάτου. Ένα από τα λίγα μάτς που δεν έχουμε γκολ μπορώ να πω. Ένα από τα πολύ λίγα μάτς που δεν έχουμε γκολ. Δεν έχουμε γκολ μόνο πλέον στον Άρη Πετινού. Δεν έχουμε γκολ στην Άρτα. Δεν έχουμε γκολ στην Αρτάκη και στο Βίζαντα. Σε όλα τα άλλα έχουμε γκολ. Έστω ένα τέρμα. Είναι λοιπόν λίγα πλέον τα μάτς που δεν έχουμε γκολ. Ενώ η προοδευτική... Α, ναι. Εδώ είναι το λάθος. Συγγνώμη παιδιά και εμάς μας τα δίνουν λάθος. Ο Απόλλωνας παραμένει 0-2 και το έχει κάνει το 0-3 η προοδευτική και όχι ο Απόλλωνας. Εδώ είναι λοιπόν το λάθος. Πάνω μου το λάθος. 0-3 η προοδευτική με το Λαζαρίδι εδώ να είναι τελικά. Και όχι στη Σμύρνη. Στο και όχι στη Νέα Σμύρνη. Άρα 0-3 η προοδευτική λοιπόν. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Να μην λέμε ότι θέλουμε μετά. Έτσι. Καλά κάνατε και το ξαναλέτε. Τι άλλο έχουμε. Στη Super League 2 δεν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη. Παραμένουν τα σκορ ως είναι. Η νίκη Βόλου φίλε μου επειδή ρωτάς είναι στο 63ο, στο 60 λεπτό. Ενώ τα Χανιά πετυχαίνουν ένα γκολ, μάλλον γκολ της τιμής απέναντι στον Ιωνικό. Κάνουν το 4-1. Μειώνουν εδώ, αλλά νομίζω ότι πλέον το τρένο εκεί δύσκολα γυρίζει πίσω. Με αυτό το, με τα 4 γκολ που έχει πετύχει ο Ιωνικός. Τα Χανιά μειώνουν μεν, αλλά η διαφορά είναι πλέον μεγάλη και δύσκολα να γυρίσει. Ενώ και ο Λεβαδιακός κάνει το 3-1 απέναντι στο Μακεδονικό. Για τον Ιωνικό ο Ντάουντα έχει πετύχει το 4ο γκολ. Τώρα βάλουν λοιπόν γκολ και τα Χανιά. 3-1 λοιπόν ο Λεβαδιακός μέσα στον Βάτα, μέσα στο Μακεδονικό. Ο Ρώμο είχε κάνει το 1-2. Περιμένουμε σε λίγο και σκόρ του τρίτου γκολ του Λεβαδιακού. Επιστρέφουμε όμως γρήγορα στη γάμα εθνική. Επιστρέφουμε. Εδώ. Για να δούμε αν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη.
Βλέπω εδώ. Δεν βλέπω κάτι προς το παρόν. Ο Εθνικός παραμένει 0-3. Παραμένει και το 1-1 στο Φωστήρα. 1-2 ο Άρης. 0-1 ο Ερμής. 3-1 ο Αλμυρός. 0-2 ο Απόλλωνας. 0-3 η Προοδευτική και 1-0 το Χαϊδάρι. Από και πέρα, Εράνη Φιλιατρών κρατάει προβάδισμα. Με το Βίζαντα να είναι στο 0-0 με την Ερμιονίδα. Η Κόρινθος ακόμα προηγείται μέσα στη Ραφίνα. Για τον Παναγιάλιο θα μας τα πει και ο Αποστόλης άμα έχει κάποια εξέλιξη. 0-1 παραμένει το σκορ εκεί. Αρτάκης Βορώνος 0-0. Βατανιακός Θέσης Πρωτός 0-1. Κιλελέρε Ορδαϊκός 1-1. Άρτα Καστοριά 0-0. Και η Ραφίνα παραμένει λοιπόν πίσω. Ο Θερμαϊκός Θέρμης κάνει το 0-2 με το Βαβλιάκι. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Τόνι, άλλη μια φορά που το γράφει. 0-2 λοιπόν ο Θερμαϊκός Θέρμης απέναντι στον Πανθρακικό. 48 με το Βαβλιάκι. Με το Βαβλιάκι μάλλον, να λέμε και το όνομα του σωστά του ανθρώπου. Ενώ το γκολ του Χανιώτη το έχει πετύχει ο Τοπούζης το 0-2 με την αναγέννηση επανομής. Πάμε για 400 άτομα τώρα. Like και εγγραφή στο κανάλι. Είναι μια ανατροπή το γήπεδο, παίρνει φωτιά. Wow. Το ομάδα του Αιγίου. Πρώτο φάουλ στο Βασίλτσι, δεύτερο στον... δεν έχω δει το παίκτη ποιος είναι. Πρέπει να είναι στα χαφ ο Ζήκης. Ο κόσμος έχει εξαγριωθεί. Πραγματικά εδώ πέρα παίρνει το μάτς φωτιά χωρίς λόγο. Ύστερα από... όχι χωρίς λόγο, με λόγο, με αιτία. Αλλά χωρίς λόγο από την πλευρά του διαιτητή, κακώς δεν δίνει αυτές τις παραβάσεις. Δεν ξέρω καν τα στραβά μάτια. Βλέπει ότι ο Πανεγιάλιος δεν κινδυνεύει και θέλει να το πάει το μάτσο όπως πρέπει κατά την άποψή του να σωθεί. Μαρκό, δεν ξέρω τι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, το μόνο που καταφέρνει εδώ στο γήπεδο ζαπίθει να δημιουργεί ένταση και νεύρα στον κόσμο. Και κάπως έτσι συνεχίζεται η ιστορία. Γιώργο μου, 0-1 η Μαρκό παραμένει από το 52ο λεπτό με γκολ του Γιάννη Τσάνη. Εξαιρετικά. Παραμένει λοιπόν το σκορ έτσι στο Πανεγιάλιο. Δεν έχει αλλάξει κάτι εκεί. 0-1 λοιπόν με τη Μαρκό να προηγείται. Χωρίς να έχει αλλάξει κάτι. Ενώ ο Αλμυρός Γαζίου πλέον δεν σταματάει με τίποτα, δεν λυπάται την Αγία Παρασκευή. Κάνει το 4-1 με τον Χάντι. Και έχει και πολύ δρόμο το μάτς. Αλμυρός Γαζίου λοιπόν Αγία Παρασκευή 4-1. Δυστυχώς διασυρμός. Επτοχεύσαμε. 4-1 λοιπόν για τον Αλμυρό. Ενώ για να δω εδώ. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε κάτι άλλο. Στον τέταρτο όμιλο δεν βλέπω κάτι. Ο Χαντί είναι ο σκόρε λοιπόν. Του Αλμυρού. Παραμένει λοιπόν εδώ. Μεγάλο πλέον το σκορ. Ο Παναργιακός έχασε πέναλτι από ό,τι μου γράφεται εδώ. Πολύ ενδιαφέρον αυτό αν έχει γίνει. Ενώ η νίκη Ευκαρπίας ισοφαρίζει τον Αετό Βαρβάρας. Να είναι κάτι που το ξεχάσαμε, δεν το παρατηρήσαμε. Έχει ισοφαρίσει η νίκη Ευκαρπίας τον Αετό Βαρβάρας. Το έχει κάνει 1-1 το παιχνίδι. 1-1 λοιπόν για την νίκη Ευκαρπίας με τον Πανιτσίδη. Να έχει ισοφαρίσει για την ομάδα της Ευκαρπίας. Απέναντι στον Αετό Βαρβάρας. 4-1 παραμένει λοιπόν ο Αλμυρός. Και 1-1 για την νίκη Ευκαρπίας. Στη Super League 2 πάρα. Να περάσω και εκεί. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη ακόμα. Τα μάτς παραμένουν όπως τα αφήσαμε τελευταία φορά. Τα βλέπετε τώρα και εσείς άλλη μία στην οθόνη σας. Ο Αιωλικός Ηρακλής είναι στο 1-1. Ιωνικός Χανιά 4-1. Κοζάνη Καρδίτσα 0-0. Μακεδονικός Λεβαδιακός 1-3. Με τον Κουάντρα να έχει πετύχει το τρίτο γκολ του Λεβαδιακού. Νίκη Βόλου Άρισα 1-1 και Παναχαϊκή Γιούχτας 0-1. Είναι η πορεία των αγώνων. Επίσης να πω ότι
Στον Ιωνικό, τον γκολ των Χανίων το έχει πετύχει ο Νίλη το 4-1, ενώ ο Ντάουτα το 4-0. Το λέμε αυτό άλλη μια φορά. Γιώργο, επεισόδιο εδώ στο Αίγιο. Φίλοντες εκεί της Μαρκό, πήγαν αφιλούν κάποιος ένας συγκεκριμένος παιδιός, στην κύριο τον Δίσκα. Είχαμε λοιπόν και κάτι απρόπτα στον Πανεγιάλιο, κάποια ένταση. Να πω ότι η Επισκοπή ισοφαρίζει τον Άρη Πετρούπολης. Απίστευτο. Η Επισκοπή ισοφαρίζει λοιπόν στο 69 τον Άρη Πετρούπολης, κάνει το 2-2. Τρομερή εξέλιξη αυτή. Ο Άρης Πετρούπολης, ο οποίος έκανε ανατροπή, αλλά τώρα θα δεχθεί και πάλι γκολ και θα βρεθεί πίσω και θα βρεθεί ισόπαλος. Θα γίνει λοιπόν το 2-2 από την Επισκοπή με τον γκολ του Μέτα. Ο Μέτα είναι αυτός που σκοράρει και κάνει το 2-2. Ενώ η Κόρινθος σκοράρει άλλο ένα τέρμα, κάνει το 1-3 απέναντι στη Θεία Λαραφίνας. Και νομίζω ότι πλέον καταλαβαίνετε ότι εστιάζει στην πορεία του παιχνιδιού στο Άργος. Γιατί άμα το σκορ στον Παναργιακό παραμείνει έτσι, τότε η ομάδα της Κορίνθου θα ισοβαθμίσει με τον Παναργιακό στην βαθμολογία, στην κορυφή του τρίτου ομίλου. Και θα γίνει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη μάχη έως το φινάλε. Περάσαμε και τα 400 άτομα πλέον. Συνεχίζουμε να κάνουμε like, συνεχίζουμε να κάνουμε subscribe. Δεν σταματάμε με τίποτα, παιδιά. Να περάσουμε και τα 150 like, θέλουμε στα 130. Πάμε δυναμικά, όπως μόνο εσείς μπορείτε και ξέρετε. Ενώ ο Χανιώτης κάνει το σκορ 0-3 μέσα στην αναγέννηση επανομής. 0-3 για το Χανιώτη λοιπόν, που και αυτός δίνει διαστάσεις τριάμβου στην νίκη του. Με το 0-3 στο 67ο λεπτό το πέτυχε ο Χανιώτης. Ο Γκουντρουμπής και πάλι ο σκόρερ της Κορίνθου. Μετά το πρώτο γκολ πετυχαίνει και το τρίτο ο Γκουντρουμπής. Κάνει λοιπόν το 0-3 απέναντι στην Κόρινθο. Απέναντι στη Ραφίνα, συγγνώμη. Έχει πετύχει λοιπόν αυτό το γκολ. Το οποίο πλέον θα δώσει από ό,τι φαίνεται τη νίκη στην Κόρινθο. Ο Θεσπρωτός έχει κάνει το 0-2. Πράγματι. Τώρα έρχεται και η ειδοποίηση. Δεν ξέρω, παιδιά. Μου το λέτε εσείς, αλλά δεν είχα την τελική πληροφορία. Οπότε τώρα θα το βάλουμε το 0-2 του Θεσπρωτού. 0-2 λοιπόν ο Θεσπρωτός. Και αυτός πάει για μια πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη. Άμα συνεχίσει δηλαδή η κατάσταση, και ενώ η Εράνη Φιλιατρών κρατάει μέσα στο Άργος. 5-1 ο Αλμυρός Γαζίου. Με τον Καστελιανάκη την Αγία Παρασκευή, χωρίς έλεος ο Αλμυρός Γαζίου. 5-1 έχει φτάσει πλέον το σκορ. Απίστευτη εξέλιξη. Ο Αλμυρός δεν δείχνει να θέλει να πατήσει φρένο με τίποτα. Και κάνει το 5-1 επί της Αγίας Παρασκευής. Όπως είπαμε, το σκορ στα Μέγαρα παραμένει 0-0, Βίζας Ερμιονίδα. Ο Θεσπρωτός έχει κάνει 3 τα τερματά του τελικά στο 67ο λεπτό. Βατανιακός Θεσπρωτός 0-3. Τρίτο λοιπόν γκολ για τον Θεσπρωτό. 0-3 ο Θεσπρωτός λοιπόν.
Το βάζουμε και αυτό, ενώ κάποια άλλη εξέλιξη. Έχουμε το 2-0 του Νέστου. Με τον Ορφανίδη στο 73, ο Νέστος Χρυσούπολης, που είχε πετύχει το πρώτο γκολ στη Γάμα Εθνική σήμερα, κάνει το 2-0. Άλλο ένα τέρμα λοιπόν, παιδιά. Μόνοι μας στην επίθεση ο Παναργιακός. Λογικό είναι, φίλε μου. Λογικό το βρίσκω να γίνεται, να υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Ενώ κάποιος φίλος εδώ μου γράφει για πέναλτι του Ατσαλένιου. Για να δούμε κατά πόσο είναι αληθές αυτό και πόσο ισχύει και πόσο και αν θα έχουμε αλλαγή εκεί στο σκορ, θα το δούμε. Τι και πώς. Κατά τα άλλα, ακόμα δεν έχουμε γκολ στον ΠΑΟ Χριστόνης Άρη Σαββάτου. Ούτε στον Άρη πετεινούμε από όλο ένα παραλιμνίου. Παραμένουν εκεί τα μάτς σε ένα χαμηλό έτσι τέμπο. Ο Νέστος λοιπόν έκανε το 2-0. Το είπαμε αυτό λίγο νωρίτερα. Super League 2 έχουμε φτάσει περίπου σε κάποια μάτς. Έχουμε περάσει στο 70 λεπτό. Θα βάλουμε και λίγο Super League 2 άλλη μια φορά. Τα σκορ δεν έχουν αλλάξει. 1-1 παραμένει ο Ηρακλής. 4-1 ο Ιωνικός στα Χανιά. 0-0 η Κοζάνη. 1-3 ο Λεβαδιακός μέσα στο Μακεδονικό. 1-1 η Νίκη Βόλου. Και 0-1 ο Γιούχτας, που προηγείται από της Παναχαϊκής. Ναι, ο Ατσαλένιος τελικά θα εσωφαρίσει τον Ερμίζων Ανών. Στο 76 θα κάνει το 1-1. Ο Ατσαλένιος εσωφαρίζει στο 76 λεπτό, ένα κρίσιμο τέρμα, και κάνει το 1-1 λοιπόν. Και ο Ερμίζων Ανών δέχεται αυτό το τέρμα και πάμε για πολύ μεγάλο φινάλε σε αυτό το παιχνίδι. Ο Βίζαντας πετυχαίνει γκολ επιτέλους και εκεί στο παιχνίδι, στο 75 με τον Τερμίση. Ένα από τα λίγα μάτς που δεν είχαμε γκολ. Αποκτά και αυτό σκόρερ. Με τον Βίζαντα να ανοίγει το σκόρερ εντός έδρας με τον Τερμίση. Και πλέον να προηγείται με 1-0 της Ερμιονίδας. Ενώ δεν έχει αλλάξει κάτι στα υπόλοιπα παιχνίδια μας. Τώρα το μοναδικό μάτς, έχουμε τρία μάτς πλέον χωρίς τέρμα, τέσσερα μάλλον, δύο στον πρώτο όμιλο και δύο στο δεύτερο. Στο τρίτο όλα έχουν σκορ και στο τέταρτο όλα έχουν σκορ επίσης. Τέσσερα μάτς λοιπόν χωρίς γκολ αυτή τη στιγμή στη Γάμα Εθνική. Σε όλα τα υπόλοιπα υπάρχει κανονικά σκορ. Γιώργο, εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Αφίθου παραμένει το 0-1. Απλά να διευκρινίσουμε για το τι συνέβη στην προηγούμενη φάση και στην προηγούμενη παρέμβαση που κάναμε, για να μην καθυστερήσουμε και την ομάδα τη Μαρκό. Τελικά η ένταση δεν υπήρξε από την ομάδα τη Μαρκό, κάποιο παράγοντα ή οτιδήποτε. Έγινε παραπληροφόρηση. Θα σας εξηγήσουμε το σκηνικό που διαδραματίστηκε εδώ πέρα. Έβγαινε ο παίκτης, όπως είπαμε, ο οποίος πίσω και εκείνη τη στιγμή ο αντιπρόεδρος του Παναθηναϊκού. Απευθύνθηκε με έντονο ύφος στους διαιτητές, δεν ξέρω πώς μίλησε και με τι λόγο. Και εκείνη τη στιγμή δύο αστυνομικοί που είναι τόσο αγωνιστικού χώρου που δεν φαίνονται από το δικό μας σχολείο τώρα, είχαν δείξει πάνω και κατά κάποιο τρόπο τον και γι' αυτό το λόγο εξαρτιώθηκε ο κόσμος του Πανεγιάδου. Αυτό να διευκρινίσουμε στο πράγμα, δεν υπήρξε ένταση από κάποιο παράγοντα της Μαρκό. Έχει πέσει ο ρυθμός, 10 λεπτά ακόμα για να ανοίξει το μάτς. Πανεγιάλιος Μαρκό 0-1.
Άλλη μια λοιπόν παρέμβαση από τον Αποστόλη Φλιάκο. Ενώ να πούμε ότι η Κόρινθος έχει πετύχει 4ο γκολ στην Ραφίνα. Έχει κάνει το 1-4 και πλέον δίνει μεγάλες διαστάσεις τριάμβου. Ένα μάτς το οποίο έφερε τη Ραφίνα να προηγείται με τον Κούμα. Στη συνέχεια η Κόρινθος το έχει μετατρέψει σε παράσταση για ένα ρόλο νομίζω. Καθώς φτάνει πλέον στο 1-4 με το γκολ στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης. Κατά τα άλλα, στον πρώτο όμιλο δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Παραμένουν τα μάτς ως είναι. Το ίδιο και στο δεύτερο όμιλο. Με δύο παιχνίδια χωρίς σκορ. Το Νέα Αρτάκι Γκάς Βορόνος νομίζω ότι συγκεντρώνει τα βλέμματα ακόμα, αλλά ψάχνουν και οι δύο ομάδες ένα γκολ που δεν θα το βρουν, και αυτό αν δεν τον βρουν θα ευνοήσει τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, ο οποίος από ό,τι φαίνεται κρατάει προς το παρόν απέναντι στον Πιερικό, και αν καταφέρει να κερδίσει θα τον ευνοήσει να γκελάρουν και οι δύο αντίπαλοι του για την άνοδο. Λοιπόν, κάτι άλλο δεν βλέπω προς το παρόν. Είπαμε και το 1-4 της Κορίνθου μέσα στη Θύελλα. Πέναλτι για τον Πανιόνιο βλέπω εδώ, μου γράφει ο Λευτέρης. Για να δούμε τι συμβαίνει και σε αυτό το γήπεδο και αν θα έχουμε κάποια αλλαγή στο σκορ που θα βάλει φωτιά στο παιχνίδι. Ένα γκολ του Πανιωνίου αυτή τη στιγμή νομίζω. Ξεκάθαρα πράγματα. Από εκεί και πέρα τα μάτς παραμένουν όπως είναι. Έχουμε ξεπεράσει πλέον τα 400 άτομα. Είναι νομίζω φοβερή η παρουσία σας και σήμερα. Θέλω να φτάσουμε όμως και τα 150 likes. Θέλουμε ακόμα 14 like, όσοι δεν έχουμε κάνει like και subscribe παρακαλώ πάρα πολύ να κάνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτή την εκπομπή να δείχνετε έμπρακτα τη στήριξή σας με το like σας και την εγγραφή σας. Το θέλουμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που μας στηρίζετε σε αυτή την εβδομαδιαία μάλλον εκπομπή για τη Super League 2 και την Γάμα Εθνική. Ενώ ο Πανιώνιος πράγματι, παιδιά, με πέναλτι του Ιγνατίδη στο 68 έχει μειώσει το σκορ σε 1-2. Μπαίνει εδώ λοιπόν γκολ για τον Πανιώνιο με πέναλτι του Ιγνατίδη. Μειώνουν οι Νεοσμυρνιώτες σε 1-2. Και τώρα το μάτς αυτό θα πάρει νομίζω φωτιά, γιατί υπάρχει χρόνος για ανατροπή του Πανιωνίου, ο οποίος σίγουρα δεν θέλει να γκελάρει σήμερα και έχει μια καλή διαφορά από το δεύτερο εθνικό, αλλά σίγουρα νομίζω ότι θα στοχεύει μόνο στη νίκη. Είναι σίγουρο αυτό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Δεν βλέπω κάποια εξέλιξη. Super League 2 τα πράγματα είναι λίγο πιο ήρεμα. Δεν υπάρχει κάποιο γκολ μετά τα σοριδών που μπήκανε. Και εδώ έχουμε ένα μοναδικό μάτς χωρίς σκορ. Το Κοζάνι Καρδίτσα είναι το μόνο μάτς χωρίς σκορ στη Super League 2. Κατά τα άλλα όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε πει ότι έχουν μπει αρκετά γκολ. 6-1 ο Αλμυρός Γαζίου. 6-1 την Αγία Παρασκευή. Νομίζω πάρα πολύ βαριά ήταν για την Αγία Παρασκευή, τον Αλμυρό, η οποία δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Αλμυρό Γαζίου. Ένα, δύο, η νίκη Ευκαρπίας. Να τη νίκη Ευκαρπίας. Ανατροπή. Νίκη Ευκαρπίας λοιπόν. Ανατροπή για τη νίκη Ευκαρπίας. Ένα, δύο.
Στο 77 η νίκη Ευκαρπίας κάνει ανατροπή μέσα στον Αετό Βαρβάρας. Απίστευτα πράγματα, ανατροπές επί ανατροπών σε όλα τα παιχνίδια. Χαμός πραγματικός, 432 άτομα. Συνεχίζουμε παιδιά, like και εγγραφή για το κανάλι. Φοβερή παρουσίαση και σε αυτή την εκπομπή. Κόκκινη ο Απόλλωνας μου γράφεται εδώ. Πράγματι, κόκκινη για τον Απόλλωνα Σμύρνης. Και τώρα το μάτς αυτό στη Νέα Σμύρνη και με τον Απόλλωνα πίσω και με παίκτη λιγότερο, νομίζω ότι ο Πανιώνας κυνηγάει μια μεγάλη ανατροπή πλέον. Έχει τα φόντα να το καταφέρει. Ένα, δύο λοιπόν και περιμένουμε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ποστέρες Λιάκος άλλη μια φορά μας ενημερώνει για το τι γίνεται στο Πανεγιάλιο. Παραμένει εκεί το σκορ στο 0-1 υπέρ της Μαρκό. Και έτσι όπως πάει, άμα δεν δούμε κάποια συνταρακτική εξέλιξη, μπορεί να είναι και το τελικό σκορ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Για να δούμε. Γενικώς ένα δεύτερο ημίχρονο το οποίο... Ω, Αετός Βαρβάρας! Δεν πρόλαβε να δεχθεί γκόλα, ισοφοβαρίζει κατευθείαν με τον Τζιρλίδη. Ο Αετός Βαρβάρας κάνει το 2-2. Άμεση απάντηση στον γκόλ που πέτυχε η νίκη Ευκαρπίας. Στο 78 βρέθηκε πίσω στο 81. Απαντά με τον Τζιρλίδη ο Αετός Βαρβάρας. Μάλιστα. Άλλη μια λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Ενώ στην Super League 2 έχουμε περάσει πλέον το 80 λεπτό. Τέσσερα-ένα παραμένει μπροστά ο Ιωνικός. Παραμένει πιο πίσω το Αιωλικό. Ο Αιωλικός με τον Ηρακλή παραμένουν στο 1-1. 0-0 η Κοζάνη εκεί, ακόμα να δούμε κάποιο γκολ. 1-3 ο Λεβαδιακός, μάλλον θα το πάρει εύκολα το μάτς τελικά. Και περιμένουμε θα γίνει και στο μάτς της νίκης Βόλου με τη Λάρισα. Να δούμε και αν θα υπάρξει γκολ νίκης, γιατί μέχρι στιγμής υπάρχει ισοπαλία. Οπότε για να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Τι άλλο μας επιφυλάσσει. Μηδέν, δύο. Για ποιο λέτε ρε παιδιά είναι το 0-2. Περιμένουμε. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη προς το παρόν. Ό,τι είναι θα το αναφέρουμε, ξαναλέω, ότι όποια άλλο σκορ δούμε θα το αλλάξουμε. Προς το παρόν δεν βλέπω κάτι, για να δω άλλη μία φορά. Ο Θεσπρωτός είναι στο 3-0, 1-1 το Κιλελέρ. Ο Εθνικός Νου Κεραμιδίου βλέπετε ακόμα στο 0-1. Και ο Παναργιακός. Η Θέλα Ραφίνας φίλε είναι στο 1-4 πλέον. Ενώ ο Άγιος Νικόλας μειώνει, από ό,τι βλέπω εδώ, στο 87 κάνει το 1-3 εναντί του Εθνικού, αλλά σίγουρα αυτό το γκολ είναι το γκολ πιο πολύ θα λέγαμε τις τιμίες για την ομάδα του Αγίου Νικολάου. Που θα κάνει το 0, το 1-3 μάλλον, συγγνώμη.
Και μειώνει το σκορ. Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Σκοράρει με το Μουράτη. Στο 87 κάνει το 0-2 απέναντι στον Πιερικό. Και έτσι όπως φαίνεται καπακώνει το... Κρατάει την πρωτιά στο δεύτερο όμιλο. Με αυτό το διπλό. Και περιμένει να δει τι θα γίνει. Ενώ η Ερμιονίδα απαντά στο Βίζαντα. 1-1. Σοριδών τα τέρματα στο φινάλε των αγώνων. 1-1 η Ερμιονίδα. 1-1 λοιπόν για την Ερμιονίδα. Απάντησε στο Γιαλαμίδιο Μουράτη. Όχι, συγγνώμη, στον Τερμίση. Περιμέναμε το σκόρ της Ερμιονίδας. Κατά τα άλλα, ακόμα δεν βλέπω κάποιο άλλο γκολ. Ούτε η Αναγέννηση Άρτας έχει σκοράρει, ούτε η Καστοριά. Εκεί παραμένει το σκορ στο 0-0. Περάσαμε πλέον τα 500 άτομα, δεν υπάρχετε. Πάμε να κάνουμε όλοι like, όλοι subscribe, όσοι δεν έχουμε κάνει στο κανάλι. Πάμε δυναμικά, θέλω να κάνουμε ακόμα 10-15 εγγραφές, να ανεβούμε όσο πιο ψηλά μπορούμε να ανέβουμε. Χωρίς σταματημό. Συγκλονιστική παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μας, πραγματικά. Μόνο ένα ευχαριστώ μπορώ να πω και τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, γκολ για τον Ιωνικό, άλλο ένα, θρίαμβος για τον Ιωνικό. Κάνει το 5-1 απέναντι στα Χανιά και πλέον έχει ξεφύγει για τα καλά εκεί το σκορ. Βάζουμε πάλι λίγο γάμα εθνική. Να βάλουμε τα σκορ. Για να δούμε. Είπαμε λοιπόν για το 0-2 του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου και το 1-1 της Ερμιονίδας. Μισό λεπτό εδώ πέρα, Γιώργο, γίνεται χαμός στο 90, στο 91, έχει πετύχει το 1-1 Πανικιάλιος και ο επόπτης του κόμει offside. Πραγματικά θέλω να ξαναδώ τη φάση, δεν ξέρω αν έχεις εσύ, μπορεί να δεις κάποιο replay. Πραγματικά έχουμε κόσμο πάνω στον επόπτη, εκεί πέρα υπέρχεται κόκκινες κάρτες, τώρα μοιράζει ο Δημητρής. Απίστευτο φινάλε, Γιώργο. Απίστευτο και φινάλε. Χαμός στην χαμός στον Παναγιάλιο. Και τώρα αποχωρεί η διαιτητική ομάδα. Για να δω. Για να δω. Η διαιτητική φωνάζει τους βοηθούς και λέει πάμε στα αποδυτήρια. Τι ζούμε μπουκάλια μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό δεν είναι ωραία. Απίστευτο πραγματικά. Ο διατηρητής λέει πάμε στα αποδυτήρια στο 91 περίπου από την πάλι του Πάσχη. Πέφτε στη Βανιγιάννη, λένε στον κόσμο μην πετάτε μπουκάλια. Έχει εξαρτηθεί ο κόσμος. Κοζάνη σκοράρει. 1-0. Πες. Η Κοζάνη σκοράρει απέναντι στην Καρδίτσα. 1-0 στο 85. Αμάν, πέτυχε ένα παιδάκι το μπουκάλι εδώ. Τι λέτε. Δεν είναι ωραίο. Πάνε στα αποδυτήρια, Γιώργο, δεν ξέρω αν ακούγεται ο κόσμος. Ακούγεται μεγάλη φασαρία. Μπουκάλια πολλά, αστυνομικές δυνάμεις τώρα εδώ. Διακόπτεται προσωρινά ο αγώνας, χτύπησε και ένα παιδάκι με το μπουκάλι που πέταξε εδώ από την κερκίδα. Πρέπει να προσέχουν το παιδί. Ρωτάω. Ο συνάδελφος με ρωτάει άμα είναι offside, λέει, βάση. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, προφανώς, καθόλου ωραία πράγματα. Στο γήπεδο του Πανεγιάλη, όπως είπε ο Αποστόλης Φλιάκος, σκόρε ο Παναγιάλιος, αλλά το γκολ δεν μέτρησε ως offside και τώρα υπάρχει μια μικρή διακοπή εκεί στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, σιγά σιγά έχουμε και τα πρώτα τελικά. Τελικό λοιπόν στην Ραφίνα, η Κόρινθος παίρνει μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Με μεγάλη διαφορά, 1-4. Απέναντι στη Θύελλα. Αν και βρέθηκε πίσω το σκορ, έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη εμφάνιση στην πορεία και πήρε την νίκη. Τελικό και στη Χρυσούπολη με τον Νέστο
να πετυχαίνει το 2-0 και να παίρνει μια σημαντική νίκη απέναντι στο Μέγα Αλέξανδρο. Πάει λοιπόν και αυτό σιγά σιγά, όπως είπα, έχουμε τελικό και στο Μακεδονικός Λεβαδιακός 1-3 και εκεί λοιπόν έληξε το παιχνίδι μας. Σιγά σιγά λοιπόν θα έρχονται και κάποια τελικά, να δούμε αν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη. Προς το παρόν, σίγουρα νομίζω το Παναργιακό Σεράνι είναι αυτό που έχει προσελκύσει περισσότερο τα βλέμματα. Νομίζω ότι είναι κάτι που μας κάνει τρομερή, τρομερή εντύπωση αυτό. Παιδιά, χωρίς σταματημό, πάμε τώρα δυναμικά στα τελευταία λεπτά να δούμε αν θα έχουμε κάποιο τέρμα, οποιαδήποτε εξέλιξη. Χωρίς να σταματάμε, πάμε δυναμικά, like και εγγραφή για το κανάλι. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, πραγματικά με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για την εξέλιξη όλων των παιχνιδιών. Και να δούμε, πραγματικά περιμένω να δω κυρίως το μάτς της Εράνης. Νομίζω είναι αυτό που μπορεί να μας δώσει τα περισσότερα πράγματα και περιμένουμε να δούμε πιο περισσότερο τι θα γίνει. Για να δούμε. Κάποιο άλλο τέρμα. Έχουμε γκολ του Βατανιακού, ο οποίος μειώνει σε 1-3 με το Θεσπρωτό, αλλά σίγουρα εδώ ο Θεσπρωτός είναι αγκαλιά με την νίκη. Δεν έχουμε κάποιο άλλο γκολ στη Super League 2. Προς το παρόν. Έχουμε λοιπόν το 1-3 του Θεσπρωτού. Ένα τελικό έχουμε και στα Μέγαρα με το Βίζαντα και την Ερμιονίδα να έρχονται ισόπαλοι με 1-1, συγγνώμη. Ισόπαλοι λοιπόν 1-1 Βίζας και Ερμιονίδα. Σιγά σιγά θα κοκκινίζει όλος ο πίνακας που βλέπετε. Είναι τα τελικά σκορ, ξαναλέω, τα κόκκινα. Ενώ έχουμε σοριδόν από κόκκινες. Έχουν δεχθεί κόκκινη και ο Φωστήρας και ο Ελοπιακός. Έχει δεχθεί κόκκινη και ο Άγιος Νικόλας. Ενώ έχουμε διακοπή, όπως είπαμε και πριν, στην Πανεγγέλιο. Αλλά ο Παναργιακός στο 90-1 ισοφαρίζει ο Παναργιακός. Απίστευτο. Στο φινάλε του παιχνιδιού ο Παναργιακός, έστω και με ένα βαθμό, θα βρεθεί πάνω από την Κόρινθο. Απίστευτο, στο μάτς της ημέρας που μας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση, ο Παναργιακός πετυχαίνει τον γκολ και ισοφαρίζει. Ενώ σιγά σιγά έχουμε και τελικά στο Χαϊδάρι, 1-0 το Χαϊδάρι, σημαντική νίκη, παραμένει σε μια καλή πορεία. Τελικό και στον Αλμυρό, Αγία Παρασκευή 6-1, συντριπτική νίκη για τον Αλμυρό. Ήταν το φαβορί και το επιβεβαίωσε νομίζω περίτρανα. Τελικό και στο Νατσαλένιο με τον Ερμίζο Νανών. Το σκορ στο 1-1. Νατσαλένιος απάντησε στον γκολ του Ερμή. Και έτσι το σκορ ήρθε ισόπαλο. Πού άλλο έχουμε τελικό? Τώρα βγαίνουν οι διαιτητές και πάλι στον αγωνιστικό χώρο, Γιώργο. Κάτω από δοκιμασίες για να συνεχιστεί η αναμέτρηση. Θυμίζω, διακόπηκε στο 90-1 για ένα offside το οποίο έδωσε ο βοηθός. Και όπως ακούω εδώ από τους συναδέλφους, ο βοηθός σήκωσε πριν ακόμα πάει η μπάλα στον επιθετικό. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό. Okay. Όπως τονίζω, δεν έχουμε replay για να δούμε τη φάση. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πόσες κόκκινες δόθηκαν, δεν ξέρω αν το έχεις εσύ, μόνο να μετρήσω τους παίκτες, μπορώ. Σίγουρα μία κόκκινη δόθηκε. Έχεις κάποια ενημέρωση εκεί στο πίνακα? Προς τον παρόν όχι, μόνο ότι υπάρχει προσωρινή διακοπή στο παιχνίδι. Ωραία, οπότε στην επόμενη σύνδεση θα σου πω με πόσους παίκτες αγωνίζονται οι δύο ομάδες και να θυμίσουμε έχουμε μπει στις καθυστερήσεις, άρα ακόμα 6 λεπτά υπολογίζω. Ωραία έγινε. Λοιπόν, σιγά σιγά είχαμε κάποια τελικά. Τελικό στο Βατανιακό, τελικό στη Νέα Αρτάκη, τελικό στον Άρη Πετινού με το Παραλίμνη. Από όλον Παραλιμνίου λοιπόν και εδώ. Απίστευτο, Γιώργο, το έριξε ο διαιτητής. Αυτό που ζούμε σήμερα εδώ δεν υπάρχει. Το λιγότερο εριστικός, προκλητικός,
μην το χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς. Μπήκε μέσα και το έλξε χωρίς να κρατήσει καθυστερήσεις, Γιώργο. Α, καλά, εντάξει. Δηλαδή, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Σου είπα τι διαδραματίστηκαν εδώ πέρα, τι γεγονότα. Μπορείς να σκεφτείς και εσύ και οι φίλοι πόσες καθυστερήσεις θα έπρεπε να κρατήσει, συν τις αλλαγές, συν τη διακοπή. Και μπήκε μέσα και το έλξε. Πραγματικά τραγικό αυτό το γεγονός. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, Γιώργο. Με 10 παίκτες τελείωσε το μάτσο Πανεγιάλιος. Με 11 η Μαρκό, 0-1 με γκολ του Γιάννη Τσάνη. Σε ένα μάτσο με ένταση τελείωσε. Και κάπως έτσι συνεχίζεται η ζωή στα σαλόνια της Γάμα Εθνικής. Ακούτε λίγο φυσικό ήχο. Όπω Γιούχα. Όπως καταλαβαίνετε, φεύγουν οι διαιτητές αυτή τη στιγμή. Πολύ μεγάλη Γιούχα. Μεγάλη. Θέλω να μου πεις και το όνομά του μετά, άμα μπορείς να το βρεις, τη διαιτητή. Άμα το βρω, ναι, θα σου πω. Έγινε, Γιωργάρα μου. Λοιπόν, τα φιλιά μου σε όλους εκεί πέρα. Χαμός και σήμερα, πάμε όλοι live, παιδιά. Χαμός σήμερα. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Αποστόλη Φλιάκο για την παρουσία του και στη σημερινή εκπομπή. Να πω ότι η Επισκοπή πέτυχε buzzer beater με τον Άρη Πετρούπολης και πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη η Επισκοπή. Και εκεί τελικό, λοιπόν, στο Ρέθεμνο. Πολύ μεγάλη νίκη της Επισκοπής, παιδιά. Ενώ έχουμε και κάποια τελικά για τη Super League 2. Τελικό με τον Νίκη Βόλου Λάρισα 1-1. Τελικό το Μακεδονικός Λεβαδιακός, όπως σας είπαμε προηγουμένως. Τελικό και το Αιωλικός Ηρακλής. Ενώ τι άλλο έχουμε. Τελικό βάλαμε και το Χαϊδάρι. Ακόμα δεν έχουμε τελικά στο Πέραμα, ούτε στο Φωστήρα, ούτε στη Νέα Σμύρνη. Οπότε πάει αυτό. Στο δεύτερο όμιλο είναι όλα τελικά από ό,τι βλέπω. Τώρα και το Κιλιλέρ με τον Εορδαϊκό. Το μάτς έληξε στο 1-1. Και ο Πιερικός με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου. Όπως και η Αναγέννηση Άρτας με την Καστοριά στο 0-0. Οπότε βάζουμε και αυτά τα όλα τα παιχνίδια στο δεύτερο όμιλο. Τα βάζουμε και αυτά με κόκκινο. Όπως και ο Πιερικός, λοιπόν, με τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου έληξε το παιχνίδι στο 0-2 υπέρ του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου. Λοιπόν, τελείωσαν λοιπόν τα μάτια στον δεύτερο όμιλο. Δεν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα εκεί. Στο τρίτο όμιλο, ακόμα περιμένουμε τι γίνεται στο Άργος. Εσείς μου λέτε ότι κερδίζει το Άργος, αλλά ακόμα περιμένω εγώ. 1-2 ο Πανθρατικός μειώνει με το Θερμαϊκό. Μειώνει σε 1-2 ο Πανθρατικός στις καθυστερήσεις. 91 στο 91. 1-2 από τον Πανθρατικό. Ενώ έχουμε τελικά σε όλα τα μάτια της Super League 2. Θα τα βάλω τώρα μία να τα δείτε. Τελικό, λοιπόν, Αιωλικός Ηρακλής 1-1. Τελικό Ιωνικός Χανιά 5-1. Τελικό Κοζάνη Καρδίτσα 1-0, τελικό Μακεδονικός Λεβαδιακός 1-3, τελικό Νίκη Βόλου Λάρισα 1-1 και τελικό Παναχαϊκή Γιούχτας στο 0-1, μεγάλο διπλό του Γιούχτα μέσα στην Πάτρα. Έχουμε λοιπόν και τα τελικά στη Super League 2, πάει και αυτό. Super League 2 λοιπόν ολοκληρώθηκε όλη και επίσημα. Εσείς συνεχίζετε να κάνετε like και εγγραφή, να αυξηθεί κι άλλο η ωραία μας παρέα εδώ στο Vasco Sports. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε πάμε δυναμικά. Λοιπόν, για να δω τώρα εδώ τι άλλο έχει συμβεί. Τελικό έχουμε στον Αετό Βαρβάρας με την νίκη Ευκαρπίας. Ναι, στο 2-2. Τελικό λοιπόν εκεί. Κόκκινο και αυτό. Πανθρατικός Θερμαϊκός Τέρμης, το γκολ του Πανθρατικού σηματοδότησε και τη λήξη του αγώνα. Τελικό και το Δοξαδράμας Καβάλα, 0-1 υπέρ της Καβάλας. Και τελικό και το ΠΑΟ Κριστώνης Άρης Σαββάτου και αυτό στο 0-0, ένα από τα λίγα παιχνίδια που δεν είχαμε τέρμα σήμερα.
Λοιπόν, πάει και αυτό. Τρίτος όμιλος, Παναργιακός παραμένει το μοναδικό μάτς που δεν έχει ολοκληρωθεί. Ενώ Παναγιάλος με τον Μαρκό, όπως είπαμε, μας είπε και ο Αποστόλης Φιλιάκος προηγουμένως ότι έληξε στο 0-1, πάει και αυτό. Και στο τέταρτο όμιλο έχουμε τελικό, μόνο που δεν έχουμε, μόνο στον Πανιόνιο. Παραμαϊκός με την Προοδευτική έχουμε και εκεί τελικό σκορ. 0-3 για την ομάδα της Προοδευτικής. Τελικό και στο Φωστήρα, όχι. Άρα σε τρία μάτς δεν έχουμε ακόμα τελικά, σε Φωστήρα, Πανιόνιο και Παναργιακό. Από ό,τι μπορώ να δω εδώ. Δεν έχω κάποια άλλη ενημέρωση για το τι μπορεί να έχει επακολουθήσει. Θα ανέβει και ο Πανιόνιος και μακάρι να μην πέσει Παναχαϊκή. 2-1 το Άργος μου λέτε εδώ, επιμένετε, αλλά δεν νομίζω ότι περιμένουμε. Γεια σου ρε Παναγιώτη παράλεμε φίλε μου. Παναγιώτης πολύ μεγάλος μάγκας, τον ευχαριστούμε πολύ και για αυτόν για τη στήριξή του. Αναμένουμε τελικά, τρία παιχνίδια όπως είπα μένουν. Εσείς συνεχίστε να στηρίζετε με like την εγγραφή στο κανάλι. Έχουμε πάει εξαιρετικά σήμερα. Σιγά σιγά αγγίζουμε πολύ υψηλές πτήσεις για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Να το ξέρετε αυτό πάρα πολύ καλά. Ότι αυτή η εκπομπή σιγά σιγά γίνεται πολύ μεγάλων κυβικών. Οπότε αναμένουμε, ακόμα δεν έχουμε τελικά σε τρία γήπεδα. Οπότε εντάξει, θα κάτσουμε και εμείς λίγο ακόμα για να έχουμε και τα πιο πολλά τελικά. Με τον Πανιόνιο τι γίνεται δεν ξέρω. Ο οποίος παίζει με τον Απόλλωνα Σμύρνης αυτή τη στιγμή. Εκεί το μάτς είναι στις καθυστερήσεις, το 93 από ό,τι βλέπω. Οπότε σε λίγο θα ολοκληρωθεί το μάτς το συγκεκριμένο. Περιμένουμε λοιπόν. Τι θα γίνει εκεί πέρα. Με τον Απόλλωνα να διατηρεί το προβάδισμά του. Για να δούμε. Και τώρα πάει να φύγει στην κόντρα ο Απόλλωνας. Πάει να πετύχει και ένα τρίτο τέρμα. Ρε την Εράνη Φιλιατρών με τον Παναργιακό, παραμένει το μάτς το 1-1. Ενώ τώρα μας λένε ότι το Πανθρακικός με τη Θέρμη δεν έχει λήξει. Οπότε το βάζουμε πάλι μαύρο για να είμαστε σωστοί. Και σιγά σιγά ρε παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, θα έρθουν και τα τελικά σκορ. 2-2 ο Πανθρακικός. Να το που λέγαμε ότι δεν έχει λήξει, με τον Ιβάν Σίλβα. Στο 92 ο Πανθρακικός κάνει το 2-2. Χτυπάει σε 5 λεπτά. Απίστευτη εξέλιξη στο μάτς του Πανθρακικού με το Θερμαϊκό. Απίστευτο παιδιά. Δεν ξέρω τι γίνεται στο Άργος παιδιά. Παράταση παίζουν πραγματικά. Καλά κάνετε και λέτε. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί τόσα λεπτά καθυστερήσεις. Τι έχει γίνει στο Άργος πραγματικά. Παρόλα αυτά ο Πανθρακικός, ο οποίος χτυπάει στον 87 και χτυπάει και στον 92 με Λαρέα και Ιβάν Σίλβα, και από ό,τι φαίνεται θα καπακώσει μια σπουδαία νίκη, μια σπουδαία ισοπαλία μάλλον, μια σπουδαία ισοπαλία, μην τα μπερδεύω. 2-2 λοιπόν ο Πανθρακικός, που από ό,τι φαίνεται παίρνει μια πάρα πολύ
Έτσι σημαντική ισοπαλία στο φινάλε της αναμέτρησης. Εκατό λεπτά έχουν φτάσει να παίζουν, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Και στο φορστήρα δεν ξέρω γιατί δεν έχουμε τελικό σκορ. Ενώ και ο Πανιώνιος, ο Πανιώνιος στο 96 σκοράρει, ο Πανιώνιος με κόρνερ από κόρνερ. Απίστευτο, με κεφαλιά εκεί στην μεγάλη περιοχή. Απίστευτο γκολ για τον Πανιώνιο. Ένα γύρισμα που έγινε, μια κεφαλιά στη μεγάλη περιοχή και 2-2 για τον Πανιώνιο, ο οποίος χτυπάει και πάλι και κάνει το 2-2. Τρομερή εξέλιξη. 2-2 ο Πανιώνιος με τον Πότσι στο 90-7. Ενώ έχουμε τελικό στον εθνικό, όπως σας είπα, με τον Άγιο Νικόλαο. Αυτό δεν ξέρω γιατί δεν το έχω κάνει κόκκινο τόση ώρα. Γκολ λοιπόν για τον Πανιώνιο στο φινάλε της των καθυστερήσεων. Στο 98 έχουμε φτάσει στο μάτς στην Νέα Σμύρνη, δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά. Δύο-δύο λοιπόν ο Πανιώνιος. Που κάνει το 2-2. Εντάξει, Αρτάκι μπορεί να ανέβει η Αρτάκι, γίνεται μεγάλη μάχη εκεί στο δεύτερο όμιλο, παιδιά, και να λέμε. Στο δεύτερο όμιλο είναι πολύ ωριακά τα πράγματα για το ποιος θα ανέβει. 2-2 λοιπόν ο Πανιώνιος. Πραγματικά στο Άργος τι γίνεται, μπορείτε να μου πείτε. Δηλαδή, τι συμβαίνει στο Άργος. Ο Πανιώνιος λοιπόν έκανε το 2-2. Άλλα 20 like για τα 200, παιδιά. Όσοι δεν έχουμε κάνει like, παρακαλώ πάρα πολύ να κάνουμε το like μας, να φτάσουμε τα 200 like, να κάνουμε και μερικές εγγραφές ακόμα. Νομίζω μέχρι αύριο το πρωί μπορεί να παίζουν στο Άργος, μέχρι να κερδίσει ο Παναριακός, δεν ξέρω τι γίνεται. Μέχρι να βάλει γκολ ο Παναριακός, ναι. Όχι, δεν ξέρω. Ακόμα να τελειώσει πάντως εκεί το παιχνίδι. Τελικό και στο φωστήρα. Πάει και αυτό. Φωστήρας Ελοπιακός 1-1. Πάει και ο φωστήρας, να είναι καλά. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε μείνει μόνο με Πανιώνιο και Παναργιακό. Αυτά τα δύο. Δεν μένουν άλλα. Στον Πανιώνιο έχουν φτάσει το 100 επίσης. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Γιατί παίζουν τόσα πολλά λεπτά. Ας μας πει κάποιος τι συμβαίνει. Δεν ξέρω, παιδιά, τι να σας πω. Περιμένουμε να δούμε κάποια στιγμή. Στο Άργος, παιδιά, τι να σας πω ειλικρινά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Ο Πανιώνιος πιέζει εδώ για το 3-2. Ακόμα δεν τελειώνει το παιχνίδι. Παραμένει το 1-1. Όπως επίσης δεν έχει λήξει ακόμα ούτε το μάτς του Πανιωνίου. Τώρα θα λήξει το μάτς του Πανιωνίου. Με το σκορ στο 2-2. Έχουμε λοιπόν τελικό και στη Νέα Σμύρνη. Μεγάλη προσπάθεια για τον Πανιώνιο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Κάνει λοιπόν, μένει στο 2-2.
Και τώρα το μόνο που μένει, παιδιά, είναι το Άραγος. Δεν έχει μείνει κάποιο άλλο παιχνίδι. Από ό,τι βλέπω, να βάλω άλλη μια φορά τα μάτια στα Super League 2. Αυτό δεν το έχω βάλει bold. Να βάλω λοιπόν άλλη μια φορά τα μάτια στα Super League 2 που είναι όλα τελικά. Αιωλικός Ηρακλής στο 1-1. Ιωνικός Χανιά 5-1. Κοζάνη Καρδίτσα 1-0. Μακεδονικός Λεβαδιακός στο 1-3. Νίκη Βόλου Λάρισα στο 1-1. Παναχαϊκή Γιούχτα στο 0-1. Αυτά ήταν τα μάτς στην Super League 2. Τα οποία εδώ και ώρα, όπως ήταν το λογικό, είναι τελικά. Έτσι, εδώ και ώρα. Τελικό στο Άργος 1-1, λέει ο Κόρυνθος Soccer Forever. Αυτός τον έχω δει, λέει κάτι καλά, αλλά για να δούμε αν θα λήξει. Ακόμα δεν υπάρχει η ανανέωση. Ναι, είναι αλήθεια και όχι ψέμα. Τελικό στο Άργος, Παναγιακός Εράνη Φιλιαδρών 1-1. Τελικό σκορ λοιπόν και στο Άργος. Τελικό σκορ σε όλα τα παιχνίδια της γάμα εθνικής κατηγορίας. Όπα, κάνουμε εδώ βλακία, κάναμε. Εδώ και ώρα έχουμε τελικό και στον Πανθρακικό, εγώ ξέχασα να τα αλλάξω. Αυτά λοιπόν είναι τα αποτελέσματα. Πλέον με κάθε επισημότητα, οριστικά και αμετάκλητα, στη γάμα εθνική, ορίστε. Τα βλέπετε όλα αναλυτικότατα. Θέλω άλλα 8 like για τα 200. Άλλα 8 like παρακαλώ πολύ, όσοι δεν έχουμε κάνει like, αλλιώς δεν κλείνουμε. Να πάμε 200 like θέλω. Και να ρίξουμε και μερικές εγγραφές ακόμα. Θέλω λίγες εγγραφές ακόμα παρακαλώ πολύ. 10 εγγραφές, 10 άτομα θέλω να κάνουν subscribe, όσοι δεν έχουν κάνει στο κανάλι μας. Άλλα 10 άτομα να κάνουν την εγγραφή τους παρακαλώ πάρα πολύ. 10 άτομα, ξέρω ότι 10 είναι μέσα σε εσάς τους 396 που είστε αυτή τη στιγμή μέσα, ξέρω ότι είναι 10 άτομα που δεν έχουν κάνει εγγραφή, οπότε ήρθε η ώρα και αυτά τα 10 να κάνουν εγγραφή, να κάνουν like για να φτάσουμε 44,2 και 200 like στο σημερινό stream. Λοιπόν, Παναθηναϊκός ήρθε 2-2, φίλε μου. Θα διαβάσουμε μία και τα σκορ τώρα αναλυτικά όλα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε πρώτος όμιλος, αναλυτικά όλα τα μάτς, όλα τα σκορ, τα πάντα. Ποσειδώνας Μηχανιώνας Βέρια 0-0, Άρης Πετινού Απόλλων Παραλιμνίου 0-0, Αετός Βαρβάρας Νίκη Ευκαρπίας 2-2, Αναγέννηση Επανομής Χανιώτης 0-3, Νέστος Χρυσούπολης Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας 2-0, Πανθρακικός Θερμαϊκός Θέρμης 2-2, ΠΑΟ Κριστώνης Άρης Σαββάτου 0-0, Κεραυνός Ορέστης Ορεστιάδας 0-3, Άνευ Αγώνος. Δόξα Δράμας Καβάλα 0-1. Δεύτερος όμιλος, Θύελλα Κατσικάς Ζάκυνθος 2-3. Τρίκαλα Λευκύμη 4-0. Κιλελέρ Εορδαϊκός 1-1. Αναγέννηση Άρτας Καστοριά 0-0. Βατανιακός Θεσπρωτός 1-3. Νέα Αρτάκη Γάς Βορώνος 0-0. Πιερικός Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 0-2. Μαγνησιακός Αστέρας Πετρετή 0-3 Ανεφαγόνος. Και Αστέρας Σταυρού Φίκη Τρικάλων 3-0 Ανεφαγόνος. Τρίτος όμιλος, ΑΟΠ Ηλιουκό Ιάλισσος 2-0, Ελλάς Σύρου Μεσολόγγι 6-0, Ρόδος Αστέρας Βάρης 0-2, ΠΑΟ Βάρδας Αεραφάντου 1-1, Πανελευσυνιακός Μύκονος 0-3, Βίζας Μεγάρων Ερμιονίδα 1-1, Θύελλα Ραφίνας Κόρινθος 1-4, Πανεγιάλιος Μαρικό 0-1 και Παναργιακός Εράνη Φιλιατρών 1-1. Και στον τέταρτο όμιλο, Ατρόμητος Πειραιά Ηλυσιακός 0-5, Άγιος Νικόλαος Εθνικός 1-3, Αλμυρός Γαζίου Αγία Παρασκευή 6-1, Επισκοπιάς Πετρούπολης 3-2, Πανιώνιος Απόλλων Σμύρνης 2-2, Περαμαϊκός Προοδευτική 0-3 και Φωστήρας Ελοπιακός 1-1 και Χαϊδάρη ΑΟ Ιππάτου 1-0. Αυτά είναι τα αποτελέσματα λοιπόν, αναλυτικότατα.
τα οποία σας τα δίνουμε εδώ ατόφια. Θέλω λίγες εγγραφές όμως ακόμα, παρακαλώ πάρα πολύ, λίγες εγγραφές ακόμα. Άλλες 5-6 εγγραφές να κάνουμε ακόμα, το θέλω πάρα πολύ αυτό. Και όσοι δεν έχουμε κάνει like, να φτάσουμε τα 200 like, για να κλείσουμε έτσι ομαλά και πολύ όμορφα το σημερινή εκπομπή. Συνεχίζουμε λοιπόν τις τελευταίες εγγραφές και τα τελευταία like. Χωρίς σταματημό, λίγες εγγραφές θέλουμε ακόμα για 42,2, για 44,2 συγγνώμη. Πάμε δυναμικά όσοι δεν έχουμε κάνει. Ξέρω το ζητάω πολύ, αλλά πολλές φορές, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνετε όλη την εγγραφή σας και να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, αυτή την εκπομπή που την έχουμε βγάλει με πάρα πολύ κόπο, να ξέρετε, και πάρα πολύ προσπάθεια. Οπότε μόνο και μόνο η παρουσία σας εδώ είναι πάρα πολύ σημαντική και μας δίνετε πολύ μεγάλη χαρά με το να κάνετε subscribe και like, κυρίως subscribe. Να πούμε μία και τα τελικά στη Super League 2, τα οποία εδώ, Αιωλικός Ηρακλής 1-1, Ιωνικός Χανιά 5-1, Κοζάνη Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Μακεδονικός Λεβαδιακός 1-3, Νικηβόλου Λάρισα 1-1 και Παναχαϊκή Γιούχτας στο 0-1 το συγκεκριμένο μάτς. Να και τα τελικά στη Super League 2, τα είπαμε και εδώ. Τα είπαμε λοιπόν και εδώ τα τελικά, τα είπαμε αναλυτικά, χωρίς προστριβές και χωρίς έτσι να ξεχάσουμε τίποτα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά, κάπως έτσι, σιγά σιγά θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, η οποία πραγματικά ήταν εξαιρετική, η παρουσία σας ήταν πάρα πολύ κομβική. Έχουμε ακόμα κάποιες αγωνιστικές, υπάρχει δρόμος για πάρα πολλά. Κάποιες ομάδες έχουν ήδη υποβιβαστεί, η άνοδος όμως σε κάποιους ομίλους παίζεται αρκετά. Οπότε πάμε να δώσουμε λίγη ενέργεια. Πάμε παρακαλώ πολύ τις τελευταίες σας εγγραφές. Και όλα θα τα δούμε εδώ μαζί και την άλλη εβδομάδα, ξαναλέω, όπου η ΓΑΜΑ Εθνική θα πάει μια ώρα πίσω, δηλαδή θα πάει στις 4 θα ξεκινήσει. Θα είμαστε και εδώ μαζί και την άλλη εβδομάδα φυσικά, που θα έχουμε και play-off και όλα τα συναφή, όπως τα ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γενικότερα, κάθε στιγμή η παρουσία σας εδώ μετράει πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι παραπάνω. Να πω άλλη μια φορά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη σημερινή εκπομπή, η οποία πήγε εξαιρετικά. Νομίζω ότι ήταν πολύ πολύ κομβική η παρουσία σας. Και δεν ξέρω αν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω, ομολογώ. Οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά, άμα βρούμε και βαθμολογίες, θα τις διαβάσουμε. Λοιπόν, θα διαβάσουμε και βαθμολογίες και με αυτό θα κλείσουμε το σημερινό μας, τη σημερινή μας εκπομπή. Εσείς συνεχίστε να κάνετε like, όσοι δεν έχετε κάνει, και subscribe, εγγραφή στο κανάλι παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πρώτος όμιλος, Καβάλα πρώτη με 79, Νέστος Χρυσούπολης στους 70, 59 ο Πανθρακικός, 45 ο Άρης Αβάτου, 45 ο Θερμαϊκός, 44 ο Χανιώτης, 44 ο Αορέστης, 43 ο Ποσειδώνας, 41 ο ΠΑΟΚ, Κριστόνης και στους 39 ο Απόλλων Παραλιμνίου, με την νίκη Ευκαρπίας να έχει 37, 31 η Δόξα Δράμας, 28 η Βέρεια, 22 ο Αετός Βαρβάρας, 20 ο Άρης Πετινού, 19 η Αναγέννηση Επανομής, 14 ο Μέγας Αλέξανδρος Αγίας Μαρίνας και 0 εφόσον έχει αποχωρήσει ο Κεραυνός Άγγελο Χωρίου. Στο δεύτερο όμιλο, ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου παρέμεινε πρώτος με 62 βαθμούς,
Στους 69 Αρτάκη, στους 59 Γκάς Βορόνος, 51 ο Αστέρας Σταυρού, 49 ο Πιερικός, 45 Ζάκυνθος, 44 το Κιλελέρ, 43 στα Τρίκαλα, 41 η Άρτα, Αναγέννηση Άρτα, 41 Αστέρας Πετρητή, 39 ο Εορδαϊκός, 39 Καθος Πρωτός, 35 η Θίελα, Κατσικάς, 30 η Καστοριά, 28 ο Βατανιακός, 24 η Λευκήμη, μείον 8 και μείον 14 Πάο Φίκης και Μαγνησιακός. Στον τρίτο όμιλο έχουμε πρώτο τον Παναργιακό με ένα βαθμό πάνω από την Κόρινθο, 58 έναντι 57, 51 πλέον η Ρόδος, 51 και η Θίελα Ραφίνας, 50 ο Αστέρας Βάρης, 48 η Ελλάς Σύρου, Πανεγιάλιος στους 45, 42 η Μύκονος, 42 η Άλισο, 41 Μαρκό, 40 Αέρα Φάντου, 37 ο Πάο Βάρδας, 34 ο Πανελευσυνιακός, 32 ο Πιλιουκό, 31 ο Βίζας, 19 η Εράνη, 18 η Ερμηνεύα και 3 το Μεσολόγγι. Και ο τέταρτος όμιλος με τον οποίο θα κλείσουμε είναι 71 ο Πανιώνιος, 60 ο Εθνικός, 51 ο Άρης Πετρούπολης, 50 ο Ηλυσιακός, 49 ο Αλμυρός Γαζίου, 41 ο ΑΟΗ Πάτου, 40 ο Ατσαλένιος, 39 το Χαϊδάρι, 35 η Επισκοπή, 35 και ο Ολοπιακός, 33 ο Άγιος Νικόλαος, 33 και η Προοδευτική, μεγάλη νίκη σήμερα, 33 ο Απόλλων Σμύρνης, 33 ο Ερμίζων Ανών, 24 ο Φωστήρας, 24 ο Περαμαϊκός, 14 η Αγία Παρασκευή και 11 ο Ατρόμητος Πειραιά. Αυτές είναι λοιπόν οι βαθμολογίες στην Γάμα Εθνική. Αυτά νομίζω για σήμερα. Τα είπαμε όλα αναλυτικά. Καλύψαμε όλα τα μάτς της Γάμα Εθνικής. Καλύψαμε και τη Super League 2. Ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί σήμερα κάναμε ρεκόρ εκπομπής σε προβολές. Οπότε να είστε όλοι καλά. Ανανοούμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με τη νέα εκπομπή. Θα δούμε τώρα μάλλον με το Φιλιάκο θα είστε μαζί τον Αποστόλη. Και εμείς θα πούμε σίγουρα σε νέα βίντεο και σε νέες περιγραφές. Θα αφήσω λίγο τα σκορ να τα δείτε προς το παρόν. Οπότε αυτά από μένα. Καλή συνέχεια, να βάλω και το μεγάλο εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ ακόμα μια φορά για τη στήριξή σας. Κάντε like, subscribe στο κανάλι και εννοείται εμείς θα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Καλό βράδυ σε όλους. Σας βάλω και λίγη μουσικούλα. Καλό απόγευμα και καλό βράδυ. Γεια σας. Where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime. Communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.
way back. Let's go. Let's go. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drive myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something. And
Aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Life ain't easy, yo. I think there's a reason, though.
ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.
They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it.